Ξύπνημα. Είμαι ο αρίωστος. Έτσι βαφτίστηκα μόνος μου. Δεν ξέρω πώς και γιατί διάλεξα τούτο το όνομα. Τώρα βλέπω πως με ένα μικρό αναγραμματισμό, δηλαδή μόνο με μια απλή μετάθεση του ενός όμικρον, γίνομαι αόριστος. Αυτό μ' αρέσει. Έχω συνήθεια να διπλώνω την εφημερίδα μου στα τέσσερα για να χωράει στη μέσα τσέπη του σακακιού μου. Κανένας δεν καταλαβαίνει πως έχω μια εφημερίδα. Όμως εγώ το ξέρω και χαμογελάω. Το βράδυ πασκίζω να λύσω κανένα σταυρόλεξο. Ποτέ μου δεν τα καταφέρνω. Αφήνω στο τραπέζι το μολύβι μου και την εφημερίδα μου μουτζουρωμένη και κοιμάμαι. Όχι και τόσο εύκολα. Το πρωί με ξυπνάει ένα ήλιο τετράγωνο, σαν τη ράχη του αχθοφόρου που κουβαλάει στο σπίτι μα ένα μεγάλο ξύλινο κυβότιο. Το ρίχνει με θόρυβο στο πάτωμα και λέει μέσα από τα δόντια του ότι το στέλνει κάποιο από την Ουρουγουάη ή από την Παραγουάη ή από την Παρανουάη. Νιώθω λιγάκι πειραγμένο, αμήχανο και ανήμπορο. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Μπορεί εκείνο το στέμα από ψεύτικο χρυσόχαρτο και ένα στρατιωτικό αμπέχονο με πολλά κουμπιά. Μπορεί και τίποτα ποτήρια, τυλιγμένα σε εφημερίδες και καταχωνιασμένα στο άχερο. Δεν ξέρω. Λες να πέθανε κάποιος θείος μου και να με άφησε γενικό κληρονόμο. Και πού παραγγέλνουν τα πένθυμα αγγελτήρια. Άντε τώρα να ψάχνεις, ας λείπανε οι κληρονομιές και το καλό τους. Τεινάζω τα χέρια μου για να βεβαιωθώ πως ξύπνησα. Σηκώνουμε. Πλησιάζω το τραπέζι, βάζω το γράμμα στο φάκελο. Έτσι λέω θα βρω τη συνέχειά μου. Και οι παντόφλες μου πάλιωσαν. Ρίχνω μπόλικο νερό στο κεφάλι μου. Αθώος. Θυμάμαι πως όταν τα λουλούδια ανεβαίνουν μια σκάλα, τεινάζουν πέρα δόθε το κεφάλι τους, σαν τα πουλιά που παίρνουν το λουτρό τους μέσα σε μια μικρή γούρνα της αυλής. Αυτό το αισθάνομαι πολύ καθαρά, πολύ εύκολα. Όπως τον καιρό που μετρούσανε το πλαϊνό οικόπεδο. Το ένιωθα με βεβαιότητα πως θα χτίσουν ένα σπίτι με κήπο και πως ο κήπος θα έχει κάγκελα ακριβώς απέναντι από το ετοιμόροπο σπίτι, όπου στο μπαλκόνι του απλώνουν τις τρεις κουβέρτες. Η μία είναι κίτρινη και ζεσταίνονται τόσο που μαδάνε οι τρίχες τους και γεμίζουν χνούδια οι από κάτω τσουκνίδες. Ήξερα ακόμη με τι τρόπο θα τυλίγονται τα εγωκλήματα στον κυκλίδωμα. Να λέω, σαν μια υπηρέτρια με πράσινη ποδιά που ανεβαίνει τη στριφτή σιδερένια σκάλα της υπηρεσίας στο πίσω μέρος ενός τετραόροφου σπιτιού. Έχω κι εγώ τα μυστικά μου και χαμογελάω για εκείνους που τίποτα δεν υποψιάζονται. Σήμερα, λόγου χάρη, στην πλατεία του Συντάγματος, πρόσεξα κάποιον που είχε λίγο φαγωμένο το δεξί του αυτί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ακούσε εκεί, λέω. Λες να του το φάγε κάποιο ποντίκι την ώρα που κοιμόταν με ανοιχτό στόμα κάτω στην αποθήκη μετά την κλοπή. Πλησιάζω τους αστιφύλακες και τους τον δείχνω. Μα εκείνοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τότε βγάζω από τις τσέπες μου ένα-ένα τα χαρτάκια με τις σημειώσεις. Κάνα δυο οδοντογλυφίδες, το κουτί τα τσιγάρα μου, τα κλειδιά της ντουλάπας, του σπιτιού, των σιρταριών, της βαλίτσας. Αλήθεια. Ξέχασα να απαντήσω στο γράμμα του φίλου μου. Εκεί θα έχει πολύ πράσινο και ούτε θα υπάρχει ανάγκη να παιδεύεσαι μια ώρα ώσπου να ξυπνήσεις. Και να, μπα, τι είναι τούτο. Στη θέση της εφημερίδας μου κάτι λίγο, μαλακό σαν βελούδο. Ένα πορτοφόλι με το χρυσό μονόγραμμα του πρίγκιπα Χουπεκέιο. Ποιος το έχωσε στην τσέπη μου. Λέω να το πετάξω με τρόπο πλάι στο φανοστάτη. Και αν με δουν, καλύτερα να το κρατήσω. Ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει μέσα, ίσως και τις φωτογραφίες στη Λουτρόπολη. Τότε ένα χέρι πέφτει στον ώμο μου. Πηγαίνουμε ανάμεσα σε σπίτια και σπίτια και τα σπίτια είναι κάτασπρα. Τσούζουν τα μάτια από την ασπρίλα, δεν μιλάω. Σκέφτομαι το κομμένο αυτή και τα σπίτια. Ποτέ τα σπίτια δεν ήταν τόσο άσπρα και το εσωτερικό τους τόσο σκοτεινό, με έπιπλα ζεστά και σκονισμένα. Γιατί λοιπόν με κρατάει αυτό το χέρι, αφού ξέρει, δεν μπορεί να μην το ξέρει, πως εγώ δεν είμαι αυτός. Και αφού ξέρει, πως δεν πρόκειται ποτέ να του φύγω. Διαδρομή. Προχτές έδωσα σε ένα τροχιστή να μου ακονίσει το μαχαίρι μου. Τώρα μάλιστα, κόβω το ψωμί μου με τόση άνεση και τόση ευχαρίστηση, σαν να κόβω ένα κεφάλι. Μια, δύο φέτες, πέντε, έχω όρεξη. Πέντε κεφάλια, δέκα, νιώθω ματωμένα τα χέρια μου, είμαι περήφανος. Λέω να πάω να μου φτιάξουν ένα πορτρέτο, με απλωτά τα δάχτυλά μου στα γόνατα. Ναι, απλωτά. Όπως τοποθετεί ο φωτογράφος στα χέρια των νεονύμφων από την επαρχία, εκεί, στη γωνία του Δημοτικού Θεάτρου. Έτσι για να φαίνονται τα αίματα. Θα φορώ μπότες λουστρινένιες και ανάμεσα στα κομμένα κεφάλια θα φαντάζω σαν ένας άγριος, μα ωραίος Αφρικανός κυνηγός.
ανάμεσα στα πτώματα των λιονταριών και των τίγρεων που ο ίδιος έχει σκοτώσει. Ωστόσο, θα είμαι γεμάτος επίοικια και σεμνότητα. Θα σταματήσω ένα παιδί και θα του αγοράσω καραμέλες. Θα του χαρίσω μάλιστα και ένα κεφάλι για τόπι. Ύστερα, θα πάω στη συνοικία της Κεσαριανής και θα μοιράσω δωρεάν εισιτήρια για την παράσταση ενός ταχυδακτυλουργού που θα παίζει ταυτόχρονα με 10 λαστιχένιες μπάλες και θα χορεύει Τσάρλεστον. Τι όμορφα που είναι τα πρόσωπα των φτωχών όταν παρακολουθούν ένα εκπληκτικό παιχνίδι και αγωνιούν και χαμογελάνε. Πιότερο όταν γελάνε, τότε θα μπορώ και εγώ να συγχωρήσω ακόμη και το διευθυντή του γραφείου που με κάλεσε προχτές να μου κάνει παρατηρήσεις, γιατί λέει από ασυγχώρητη απροσεξία ανακάτωσα κάτι έγγραφα, γιατί μια μέρα που με πόναγε ο κάλος μου είχα βγάλει το ένα μου παπούτσι κάτω από το γραφείο και γιατί μια άλλη φορά φορούσα στο πέτο μου ένα τεράστιο χρυσάνθεμο. Καθώς μου μιλούσε, έσπρωξε με τρόπο το ένα γάντι του που βρισκόταν στο καλοστυλβωμένο μαύρο γραφείο και το ρίξε στο πάτωμα για να με δοκιμάσει. Το γάντι θα ήταν ντυμένο από μέσα με το μάρι ζώου, ίσως αρνιού ή κουνελιού, όχι λιονταριού, και θα έπρεπε βέβαια να το σηκώσω και να του το προσφέρω ευγενικά, μα όχι. Ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Τότε σχηματίστηκε ένα κανονικό ορθογώνιο τρίγωνο από οξία στραφτερό μέταλλο, έχοντας για γωνίες του το βλέμμα του διευθυντή, το γάντι και το βλέμμα μου. Από εκεί και έπειτα η ομιλία μας συνεχίστηκε μέσα σε αυτό το τρίγωνο και ένιωσα καλά τη σημασία που είχε για τους αντίζηλους το πέταμα του γαντιού. Σε μένα δόθηκε το δικαίωμα της εκλογής των όπλων. Τι όπλα, Θεέ μου. Εδώ ένα σωρό σπαθιά, πιο εκεί ένα σωρό πιστόλια. Πώς τα κρατούν, τι ψυχρόπουνε το μέταλλο. Και ποιους θα έχω για μάρτυρες την ώρα που θα βρισκόμαστε σε ένα ξερότοπο έρημο με κίτρινα χορτάρια πιο πέρα από το ουδί. Βλέπω την κάνη αντίκρη μου να μεγαλώνει απεριόριστα. Γίνεται μια σπηλιά γεμάτη μαγνητική δύναμη που με ρουφάει. Χώνομαι τώρα, σερνάμενος με την κοιλιά μέσα σε αυτή την κάνη, ξέροντας πως μόνο τα πόδια μου μένουν έξω και τεινάζονται στον αέρα. Σκοντάφτει το κεφάλι μου σε κάποια προεξοχή. Ένα μικρό τικ και ύστερα τίποτα. Θα μπέσω μιλίες πάνω μου. Ο θόρυβος μιας άμαξας που κυλάει σε ανώνυμο έδαφος. Το χτύπημα από τις οπλές των αλόγων στις πέτρες. Τι ήσυχα που είναι όλα. Και το φως χαμένο στον εαυτό του. Κι εγώ ολόκληρος μέσα στον εαυτό μου, σαν κάποιος που επέστρεψε στο σπίτι του ύστερα από πολύ κουραστικό ταξίδι. Ανοίγω αργά τα βλέφαρα. Πλάι μου μια κυρία μέσα στην κλειστή άμαξα με τα χαμηλωμένα κουρτινάκια. Το χέρι της στο μέτωπό μου. Ένα λεπτό χέρι γεμάτο σιωπή. Ρωτάω με φωνή που δεν την ακούω. Βρέχει. Μια φωνή που δεν ακούγεται απαντά. Μόλις βγήκε ο ήλιος. Μόλις βγήκε. Κοιμήσου. Κλείνω πάλι τα μάτια και ακούω το μακρινό κροτάλισμα της άμαξας σαν το βούισμα μιας μύγας στα τζάμια της απογευματινής κάμαρας όπου ένα παιδί βρίσκεται σε ανάρρωση. Στιγμιότυπο. Για μια στιγμή, μόνο για μια στιγμή, κοιτάζω τη σιωπή στα μάτια. Ύστερα κλείνω τα μάτια μου και περπατάω ανάμεσα στους ανθρώπους. Σκοντάφτω στους αγκώνες τους. Μόλο που πηγαίνω τείχο-τείχο, οι αγκώνες είναι πιο σκληροί από τις γωνίες του τραπεζιού στο σκοτάδι όταν σηκώνεσαι νύχτα διψασμένος και η κουζίνα έχει μετακινηθεί σε άγνωστη κατεύθυνση. Ένα παιδί με δείχνει με το δάχτυλο. Να ο τυφλός φωνάζει. Εγώ κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Σταματάω βιαστικά ένα λαχείο-πόλι και διαλέγω ένα λαχείο με αριθμό του γούστου μου. Μήπως ξέρετε πότε θα γίνει η κλήρωση, ρωτάω. Αυτός παίρνει τα λεφτά και μου γυρίζει την πλάτη. Δεν μου δώσε τα ρέστα. Τότε καταλαβαίνω πως έχω ξεχάσει να κλείσω τα μάτια μου. Τα κλείνω. Στο βάθος του δρόμου. Μπορεί να φταίνε τα σύννεφα για τη σημερινή κακοκεφιά μου. Πάντως εγώ δεν νοιάζομαι να μάθω τι φταίει. Χτυπάω τα χέρια μου, το ένα με το άλλο, σαν να τεινάζω ψίχουλα ψωμιού και λέω «Ότι είναι, είναι». Μπαίνω στο τραμ. Κόσμος πολλής. Ευτυχώς κάποιος σηκώνεται και προφταίνω να καθίσω κοντά στο παράθυρο. Λέω τώρα να γλιτώσω τα ναύλα. Μέσα σε τόσο κόσμο δεν θα με πάρει μυρωδιά ο εισπράκτορας. Θα κοιτάζω αδιάφορος έξω από τα τζάμια και έτσι θα νομίζει πως έχω βγάλει εισιτήριο. Όχι, όχι. Το ίδιο κάνουν όλοι. Θα με καταλάβει. Καλύτερα να τον κοιτάζω φυσικά και απλά. Δεν αντέχουν όμως τα μάτια μου. Έχει πολλή αντιλιά. Παίζω με μια αλυσιδίτσα. Το εισιτήριό σας, κύριε, λέει ο εισπράκτορας. Εγώ τον κοιτάζω επιτιμητικά και κάπως αγανακτισμένα, σαν να του λέω θέλεις και δεύτερο. Αυτός όμως δεν πείθεται από το βλέμμα μου. Επιμένει. Τότε του δείχνω ένα κύριο με μαύρη γραβάτα. Έβγαλε ο κύριος για μένα, του λέω. Εκείνος ο ηλίθιος θορυβείται, διαμαρτύρεται. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο, λέει.
Ο εισπράκτορας χτυπάει τρεις φορές, το τραμ σταματάει. Με κατεβάζουν κάτω. Νιώθω πίσω μου το θόρυβο από χιλιάδες βλέμματα που συνοστίζονται στη ράχη μου, σαν να έχω γίνει ένα κομμάτι μαγνητικό σίδερο που μαζεύει πάνω του ένα σωρό καρφίτσες και βελόνες. Μα δεν αισθάνομαι σχεδόν αγκύλωμα. Πηγαίνω ίσα στο πρώτο περίπτερο, αγοράζω τρία τσιγάρα φούκα. Ανάβω το ένα, βλέποντας το τραμ να συνεχίσει το δρόμο του. Το τσιγάρο μου γίνεται ένα μακρύ λεπτό μπαστούνάκι που το παίζω με ευκολία και απρόσμενη επιδεξιότητα στα δάχτυλά μου. Περπατάω. Και άξαφνα νιώθω πως μεγάλωσαν υπερβολικά τα παπούτσια μου και στρίψανε κατά έξω. Στο βάθος του δρόμου διακρίνω ένα κύκλο φωτεινό που όσο πάει στενεύει και κλείνει, δείχνοντας όλο πιο μικρή τη σιλουέτα του Σαρλό που χάνεται στην απόσταση, βαδίζοντας με την πλάτη του γυρισμένη σε μένα. Δοκιμασία. Κάθομαι έξω από το βασιλικό κήπο και κοιτάζω τους περιπατητές. Τους κοιτάζω κατάματα, ώσπου αναγκάζονται και χαμηλώνουν τα βλέφαρα. Ακόμη κι αυτός ο συνταγματάρχης με τις μπότες και αυτό το παιδί που πουλάει κουλούρια. Νιώθω τα μάτια μου στεγνά, σαν σκουπισμένα φλιτζανάκια του καφέ. Κάποτε βαραίνουν τα καπάκια και τότε κάνω μια κίνηση σαν να τα στεριώνω με μια σπασμένη οδοντογλυφίδα ή σαν να φοράω μονόκλ. Τέλος κουράζομαι και αρχίζω να κοιτάω τους διαβάτες στα πόδια. Μετράω τα βήματα. 1, 2, 10, 93. Παράξενο. Μόλις πατάνε το ένα πόδι, σηκώνουν το άλλο, σαν να ζυγιάζουν στον αέρα το βάθος του παπουτσιού τους. Δοκιμάζω κι εγώ να περπατήσω τόσο απλά, τόσο αδιάφορα. Δεν τα καταφέρνω, γιατί εγώ ξέρω πως έτσι ζυγιάζουν τα παπούτσια τους. Αν το ήξεραν κι αυτοί, μπορεί και να μην περπατούσαν έτσι. Το πολύ πολύ να πηγαίναν στο μπακάλι, να τα βάλουν στην πλάστιγκα, να μάθουν μια και καλή το βάρος τους. Και ύστερα να ξεχάσουν τα παπούτσια, το ζύγισμα, το βάρος και να περπατάνε ωραία-ωραία, σαν ανεξυπόλυτοι ή σαν να μην έχουν πόδια. Και ούτε που το σκέφτονται πως τα παπούτσια στο μεταξύ λιώνουν και το βάρος τους αλλάζει. Τρυπούνι με τζεσόλες, μπαίνει νερό και λάσπη, ξεπαγιάζουν τα πόδια. Ανάμεσα στα δάχτυλα πίζουν κάτι μαύρη σβόλη. Τους τρίβουν με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού πριν από τον ύπνο και κλείνουν τα μάτια τους. Ανόητη, λέω. Κάποιος με σκουντάει οργισμένος. Εμένα, του λέω. Ναι, εσένα, μου λέει. Εγώ είμαι ο αρίωστος, του λέω. Και είμαι βέβαιος πως διόλου δεν καταλαβαίνει ότι είμαι ο αρίωστος. Τότε ακούω που χαμηλώνουν τα βλέφαρά μου σαν το σκέπασμα ενός μπαούλου που σκεπάζει ένα σωρό άχρηστα πράγματα. Ένα παλιό ρηγοτό γυλαίκο του πατέρα, ένα αποκριάτικο φέση, ένα δαντελένιο φόρεμα σκισμένο, μια μισοτελειωμένη κίτρινη κάλτσα με τις βελόνες περασμένες ακόμη στους πόντους. Τίποτα δεν καταλαβαίνει αυτός. Ωστόσο, με είδε που χαμήλωσα τα μάτια. Για να το ξεχάσω, τραβάω τις βελόνες από την κάλτσα και την ξυλώνω ολόκληρη, αφήνοντας να σέρνεται πίσω μου η τεθλασμένη κίτρινη κλωστή. Και αυτός κοιτάζει τώρα κάτω, προσέχοντας μην την πατήσει. Διαθέσεις. Το παράθυρο βλέπει στον κήπο. Σήμερα έχουν ανοίξει δύο χειμωνιάτικα τριαντάφυλλα. Από καιρό λέω να την κλαδέψω τούτη την τριανταφυλιά, να μαζέψω και τίποτα από τσίγαρα και να τα ρίξω στις ρίζες της. Το φως έγινε ξαφνικά δροσερό τριανταφυλί, σαν τα φορέματα των κοριτσιών που τρέχουν το καλοκαίρι στα λιβάδια. Κάτω από τη μασκάλη τους γίνεται τότε ένας λεκές από τον υδρότα, ένας πλατής λεκές. Εκεί το ύφασμα κυτρινίζει και κοκαλιάζει, σαν ξερό πλατανόφυλλο. Αυτό μου χαλάει τη διάθεση. Βλέπω μπροστά μου τον προϊστάμενο του γραφείου, θυμώνω. Παίρνω μια πέτρα να του τη ρίξω κατάμουτρα. Ετούτη η πέτρα είναι το τούβλο που το ζέστενε η μητέρα μου σαν είχα στο μαχόπονο. Να έτσι λέω θα του τη ρίξω. Όλο το μούτρο του θα γίνει μελανό. Αυτός χαμογελάει, με βλέπει και χαμογελάει. Δεν θα την πετάξεις, λέει. Κοκκινίζω ολάκερος. Ξέρω πως άμα κοκκινίζω φαίνονται στο μούτρο μου ένα σωρό κουκίδες από τα μπιμπίκια που είχα σαν ήμουν παιδί. Αυτό μου κόβει το θυμό. Τότε θυμώνω διπλά. «Θα στην πετάξω», του λέω. «Θα στην πετάξω», λέει και αυτός, κάνοντας τη φωνή μου. Η πέτρα πέφτει από τα χέρια μου. Αυτός χαμογελάει. Αρπάζω το κυπουρικό ψαλίδι και κλαδεύω την τριανταφυλιά. Ύστερα φοράω το καπέλο μου και φεύγω. Δεν είμαι σίγουρος αν κλείδωσα την πόρτα, ξαναγυρίζω, κλειδωμένη. Κοιτάω το κλειδί μου και σκέφτομαι πως τα πλακάκια του πεζοδρομίου δεν είναι κανονικά. Δεν είναι διόλου κανονικά. Αντικαταστάσεις. Η μητέρα είχε ένα καλαμένιο πανέρι γεμάτο κουβαρίστρες.
δακτυλήθρες, βελόνες, κουμπιά, κρίκους, αγκράφες. Ήταν ένα σωστό περβολάκι, όπου περιδιαβάζαν τα όνειρα της μητέρας. Μια γαλάζια κλωστή άνοιγε ένα πορτάκι στον ουρανό. Επάνω σε μια πράσινη κλωστή περπάταγαν σαν σκηνοβάτες φύλλα, παπαγαλάκια, μικρά παγόνια, ένα πουλί με κόκκινη ομπρέλα, μια ανέτεια απογευματινή λύπη, ώσπου να φτάσουν με αλλεπάλληλα μικρά πηδήματα στο στρογγυλό τελάρο της μητέρας με το τεζαρισμένο ατλάζι. Εγώ αφαιρούσα κάθε μέρα ένα κομμάτι από τα δέντρα, από το φως, από τον αέρα και το πρόσθετα στο κέντημα της μητέρας, ώσπου σιγά σιγά έγινε μια μυστική ανταλλαγή ανάμεσα στο σπίτι μας και στο ύπαιθρο. Τα έπιπλά μας δώσανε τη θέση τους σε πουλιά, πηγές, θάμνους. Έτσι λίγο-λίγο άδειαζε και το ύπαιθρο από την πρασινάδα του και γέμιζε καναπέδες, ντουλάπες, καθρέφτες και κουρτίνες. Ο πατέρας φαίνεται δεν πήρε είδηση από αυτή την αλλαγή, γιατί εξακολουθούσε να τεινάζει τη στάχτη του τσιγάρου του μέσα σε ένα κρίνο, δηλαδή στο ίδιο μέρος που ήταν άλλοτε το σταχτοδοχείο. Εγώ και η μητέρα κοιταζόμαστε κρυφά και κουνούσαμε το κεφάλι μας χαμογελώντας. Τότε άρχισα κι εγώ να καπνίζω, για να κρύβω τα μάτια μου πίσω από τον καπνό. Αργότερα, ένα παιδί κρατούσε ένα ίδιο πανέρι και πουλούσε κεράσια. Αμέσως το αγάπησα. «Το καλάθι της μητέρας», του λέω. Αυτός με κοιτάει, βγάζει και μου δίνει δύο κεράσια. Δεν είναι πια η μητέρα να κουνήσω μαζί το κεφάλι χαμογελώντας. «Ευχαριστώ», του λέω και του δίνω δύο δεκάρες. «Εγώ στα χάρισα», μου λέει, «δεν θέλω πληρωμή». Μου πέταξε τις δεκάρες μπρος στα πόδια μου. Τις μάζεψα. Κρατώ τα κεράσια με το αριστερό μου χέρι. Λέω τώρα να φυτέψω τα κουκούτσια τους μέσα σε δύο δαχτυλήθρες στο πανέρι της μητέρας. Και βέβαια που θα φυτρώσουν δύο μικρές κερασιές στη θέση που κεντούσαν τα χέρια της. Και θα έχουν την ίδια μακρόθυμη έκφρασή της. «Ευχαριστώ», του λέω ξανά, επειδή τον αγαπούσα πολύ και δεν μπορούσα να του θυμώσω. Ένα βράδυ. Απόψε κρυώνω. Βάζω τα χέρια σταυρωτά κάτω από τις μασχάλες. Λογαριάζω τα έξοδα της ημέρας. Τακτοποιώ τα λόγια που είπα το πρωί, το μεσημέρι, το βραδάκι. Τοποθετώ τις προηγούμενες χειρονομίες μου σαν σιδερωμένες πετσέτες στο βάθος του συρταριού. Όλα καλά. Σωστά. Άδεια. Διαβάζω τις σκέψεις μου δυνατά, μία-μία, σαν κακοτυπωμένο κατάλογο εστιατορίου. Τίποτα της προκοπής. Είμαι βλέπεις και από την αρρώστια. Ωστόσο επιμένω κάτι να ξεδιαλέξω, κάτι πιο πέρα από τούτα τα συνηθισμένα φαγητά. Μου χρειάζεται κάποια γεύση σαν θα γυρίσω σπίτι. Ξεχωριστά, την ώρα που ξεκλειδώνω την πόρτα, πρέπει να είμαι για κάτι ευχαριστημένος ή έστω δικαιολογημένος. Γιατί είναι η πιο δύσκολη ώρα, η χειρότερη μου, όταν κρεμάω το καπέλο μου στην κρεμάστρα του διαδρόμου. Αυτή η κρεμάστρα μου μαζεύει σαν αράχνη το καπέλο μου, το μπαστούνι μου, το σακάκι μου, τις τυράντες και με παραδίνει γυμνό στον ανακριτικό καθρέφτη γεμάτο σκόνη και αξίριστο. Τόσο που λέω πως κάνα βράδυ που θα σηκωθώ δεν θα βρω τίποτα στην κρεμάστρα να ντυθώ. Όλα θα τα έχει ρουφήξει αυτή η αράχνη, όπως ρουφάει τις μύγες και αφήνει μόνο ένα χάρτινο σχήμα, το άδειο το μάρι τους. Τότε βέβαια θα μείνω για πάντα μέσα στην κάμαρά μου τυλιγμένος με παλιές εφημερίδες. Κοιτάζω τον καρσόνι και του λέω: «Δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από αυτά που αναφέρονται στον κατάλογο?» «Όχι κύριε», μου λέει. «Αρίωστος», συμπληρώνω. «Όχι κύριε, αρίωστε», μου λέει. «Κρίμας», του κάνω και σηκώνομαι να φύγω. Τότε βλέπω στα μάτια του να γυαλίζει κάτι σαν ράχο κουκαλιά ψαριού. Σίγουρα θα έχει πιστόλι στην κολότσεπη. Γι' αυτό έχει ρίξει στον νόμο του μια τόσο μακριά πετσέτα. Κάθομαι πάλι στην καρέκλα μου. «Τότε φέρτε μου ό,τι θέλετε», του λέω. Κοιτάζω την τζαμόπορτα να ανοιγοκλίνει, μοιράζοντας την αντανάκλαση των ηλεκτρικών μία στον ένα τοίχο, μία στον άλλον. Τι θλιβερό που είναι να ξεσφίγγει μια κυρία τον κορσέ της μετά την εσπερίδα. Όλο-όλο μια λάμψη της μένει από λογής-λογής ποτήρια. Και τα κορίτσια πάλι που υδρώνουν και η πούδρα κολλάει στο μέτωπό τους, ενώ τα αγόρια κουβεντιάζουν μόνα στην άλλη γωνία. Ώσπου να έρθει ξανά τον καρσόνι, εγώ το έχω σκάσει. Θα αφήσει το πιάτο στο τραπέζι και θα περιμένει, νομίζοντας πως έχω πάει στο μέρος. Το φαΐ θα παγώσει. Κάνει κρύο. Ερημώθηκε ο δρόμος και τα τραΐνα κάνουν πιότερη βουή. Μια βουή ωστόσο κάπως λυπημένη που περπατάει στις μύτες των ποδιών μαζί με τον καπνό και τη σκόνη που σήκωσαν το απόγευμα οι μοτοσυκλέτες των αστυνομικών. Κοιτάζω από το άνοιγμα των σπιτιών. Εκεί ψηλά ένα μικρό αστέρι βύχει, ζαρωμένο δίπλα σε ένα σύννεφο. Σκέφτομαι τα παιδιά που δεν τους έλαχε το παιχνίδι που προτίμησαν από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και γιατί τόση μετάνοια στον αέρα πριν από την αμαρτία.
Παράνομη άνοιξη. Καλοκαιριάζει. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα από τον ιδιαίτερο θόρυβο που κάνουν τα τραμ. Οι εισπράκτορες φοράνε λίγο πιο λοξά το κασκέτο τους. Οι λούστροι και όλοι οι πλανόδιοι μικροπουλιτάδες κάθε πρωί προγυμνάζουν τη φωνή τους βάζοντας που και που κάτι σαν μια κόκκινη χάντρα. Τα ρούχα των ανθρώπων μυρίζουν ρετσίνη και τα μαλλιά των κοριτσιών είναι πιο σγουρά. Μεγάλα προγράμματα στους τοίχους αναγγέλουν το άνοιγμα των υπαίθριων κινηματογράφων. Κάθομαι το βράδυ σε ένα παγκάκι και συλλογέμαι κάτω από τα δέντρα. Συλλογέμαι κάτι περίεργα τυχερά παιχνίδια, πολύ διψοκίνδυνα και τα γόνατα εκείνων που παίζουν κάτω από το τραπέζι. Πώς γίνεται και όλοι είναι χαμένοι. Ακόμα και οι νέοι, προπάντων οι νέοι. Απέναντι το μουσείο φωταγωγημένο. Από το μεγάλο παράθυρο φαίνεται το πέτρινο κεφάλι του Δία χωρίς γένια. Να υπάρχει άραγε ένα κουρίο αγαλμάτων. Ίσως στο πίσω μέρος της μάντρας, εκεί με τα ανασκαμμένα χώματα και τις ξύλινες παράγκες. Είμαι περίεργος τι κάνουν τέτοια ώρα οι περιηγητές μέσα στο μουσείο. Πλησιάζω. Ανεβαίνω τα μαρμάρινα σκαλιά. Φωτογραφίζουν τα γάλματα με μαγνέζιο. Στο βάθος του διαδρόμου ξεχωρίζω τον προϊστάμενο του γραφείου μας καθισμένο σε μια πέτσινη πολυθρόνα. Περίεργο. Τι θέλει αυτός εδώ μέσα. Χαμογελάει πάλι. Μου κάνει νόημα. Μόλις κουνάει το μικρό του δάχτυλο. Στέκομαι και χαιρετώ. Μου βάζει στο χέρι ένα μικρό χαρτί. Διαβάζω κάτω από το λαπιόνι. Όσοι φοβούνται τα μπορντέλα πηγαίνουν στα μουσεία. Σκυλιάζω. Ξεκουμπώνω μπροστά του το παντελόνι μου και κατουράω ανάμεσα στα σκέλια του Ερμή. Τα γεννητικά μας όργανα ακουμπάνε. Ερεθίζομαι ένας σπασμός. Κι άλλος. Κι η άξαφνη λάμψη του μαγνέζιου. Τρέχω. Κατεβαίνω στα σκαλιά. Χώνομαι στη σκιά του δασίλειου. Και αυτό το αίσθημα, σαν να είναι το πρόσωπό μου και τα χέρια μου γεμάτα σαπουνάδα. Δεν πλήθηκα μετά το ξύρισμα. Έχει υγρασία. Ανατριχιάζω. Και αύριο σε όλες τις εφημερίδες η φωτογραφία μου μαζί με τον Ερμή σε τέτοια στάση. Και εκείνο το άγγιγμα του καλοκαιριού. Διορθώνω τα ρούχα μου και κοιτάζω τον ουρανό. Μικρές κίτρινες μαργαρίτες αναδεύονται στον αέρα. Λέω από μέσα μου το Πάτερ ημών. Τα δέντρα με σκεπάζουν. Είναι λοιπόν τόσο γλυκό να πεθαίνεις. Ωστόσο θα έπρεπε να είχα σκουπίσει τη μηχανή του ξυρίσματος. Θα σκουριάσει. Γύρω από μία πέτρα. Μυστική συνάντηση με την πέτρα. Πρόσωπο της πέτρας βαθύ, γυμνό, αφηρημένο σε αυτό το οποιοδήποτε σημείο της αδιαφορίας. Προαισθάνομαι το θάνατο ήσυχα, χωρίς αντίσταση. Η πέτρα μου επιβάλλει μια σιωπή θετική, σαν όλα τα πράγματα που δεν κάνουν ταπεινές προσπάθειες να δικαιολογηθούν, σαν όλα εκείνα τα αξιοπρεπή και απαθή πράγματα που δεν γυρεύουν οπωσδήποτε ένα σκοπό. Γύρω από αυτή την πέτρα συγκεντρώνομαι όπως τα φρύδια γύρω από τη σκέψη. Το νιώθω αυτό και αρχίζω να πολιορκούμαι πάλι από το χρόνο. Στριφογυρίζω παραμονεύοντας γύρω από την πέτρα όπως το ποντίκι γύρω από τη φάκα του, ώσπου ακούω τη φωνή του εφημεριδοπόλη έξω στο δρόμο και τεινάζομαι. Μια πόρτα κλείνει μονομιάς μπροστά μου χωρίς να προφτάσω να δω την αίθουσα με τους αμήλυτους καλεσμένους και το μεγάλο πιάνο με ουρά. Τότε προσέχω ιδιαίτερα τα αντικείμενα της κάμαράς μου, προπάντων το τραπέζι που διατηρεί μια τόσο απλή τετράγωνη σιγουριά. Λέω ένα-ένα τα ονόματά τους, τρυφερά, σχεδόν συγκινημένα. Καρέκλα, κρεβάτι, σταχτοδοχείο, ποτήρι. Τους λέω και το δικό μου όνομα, σαν να τους εμπιστεύομαι κάτι πολύ σημαντικό. Αρίωστος, λέω. Μα βλέπω τη σκιά μου να χειρονομεί στον τοίχο, σαν να κάνει μάθημα ξυφομαχίας. Τότε προσπαθώ πάλι να ακινητήσω μέσα στο νόημα της πέτρας. Στο απέναντι σπίτι προσέχω ένα θόρυβο από μαχαιροπύρουνα. Τι ώρα να είναι. Σίγουρα θα τρώνε. Καταλαβαίνω την κίνηση ενός χεριού που ανεβάζει στο στόμα ενός κοριτσιού ένα ασημένιο κουταλάκι. Κομπόστα δαμάσκινο, λέω. Ναι, κομπόστα δαμάσκινο. Το όμορφο στόμα φτύνει τα υγρά καφετιά κουκούτσια στο πιατέλο. Στον τοίχο κρέμεται μια θαλασσογραφία. Χαμογελάω σαν ευχαριστημένος, ξέροντας ωστόσο πως έχω εξαπατήσει ένα κρυφό καθρέφτη, την πέτρα και το χρόνο. Έσπερος. Σε ποιον χαμογελάει το πρώτο αστέρι της βραδιάς, κρεμασμένο μοναχικό στο διάστημα? Μήπως εμένα? Μην είναι το κλεφτοφάναρο του λυπημένου αγγέλου που πέφτει σένα-ένα σ' όλα τα πρόσωπα των οδηπόρων ψάχνοντας να ξεχωρίσει τους πιστούς. Το νιώθω στο δικό μου πρόσωπο σαν ένα μικρό δροσερό προβολέα. Δεν χαμηλώνω τα μάτια, δεν κοκκινίζω, προχωρώ κατά εκεί. Ο δρόμος είναι ήσυχος, είμαι μόνος.
Ξέρω πως φέγγει ολόκληρο το πρόσωπό μου. Κάποιος με δείχνει σε δύο άλλους και σε μία γυναίκα. «Κοιτάξτε που φωτάει σαν φανάρι», λέει. «Με πλησιάζει». «Γιατί φέγγεις», ρωτάει. Εγώ υψώνω το δάχτυλο να του δείξω τα αστέρι. Όμως τα αστέρι έχει χαθεί. Και τώρα αυτός και οι άλλοι δύο και η γυναίκα θα νομίζουν πως έχω βάψει το μούτρο μου με εκείνη την πρόστιχη χρυσή μπογιά που βάφουνε τις κορνίζες, τις κρεμαστές λάμπες και τα μαντεμένια κρεβάτια. Κάτω από τη λάμπα της τραπεζαρίας, στο στρωμένο τραπέζι, ήταν το πιάτο με τα μήλα και ένα βιβλίο με εικόνες. Μια μικρή ανθοπόλης. Φορές-φορές νιώθω σαν να έχω γίνει ένα μικρό κορίτσι με μαύρο φόρεμα, με ένα πανέρι στα χέρια που πουλάει ματσάκια για σεμιά, περασμένα σε πευκοβελόνες. Κανένας δεν το λογαριάζει τούτο το κορίτσι. Στριμώχνεται στους διαδρόμους των εστιατορίων, τα γκαρσόνια το αποπέρνουν, οι πελάτες το διώχνουν, ο εστιατόρος του βάζει τις φωνές. Αυτό δεν μιλάει. Αφήνει τα γιασεμιά του σε κάθε τραπέζι, όπου άνθρωποι ιδρωμένοι, πεινασμένοι, σκύβουν πάνω από το πιάτο τους σαν αόματοι ή σαν θυμωμένοι με κάτι και μασουλάνε. Εκείνο περιμένει ένα-δυο δευτερόλεπτα. Ύστερα μαζεύει τα λουλούδια της και τα τακτοποιεί πάλι πάνω στο πανέρι της. Κανένας δεν αγοράζει. Μονάχα που απομένει πάνω από τους βιαστικούς δίσκους των καρσονιών λίγη μυρωδιά και ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο. Δεν ξέρω πια τι να τα κάνω τούτα τα ματσάκια. Θυμάμαι τον τάφο ενός σκυλιού. Θυμάμαι το όνομα του σκυλιού. Τζακ, τον λέγανε στην παιδική φωνή μας. Πάω λοιπόν στον τάφο του Τζακ και αφήνω το πανέρι με τα γιασεμιά μου. Τζακ, του λέω, καλέ μου φίλε, σου έφερα λίγα λουλούδια. Δεν θέλω να σε γελάσω, Τζακ. Σου τα έφερα γιατί κανείς δεν τα αγοράζει. Κανείς δεν τα θέλει. Συγχώρεσέ με, Τζακ. Γυρίζω ολόγυρα το βλέμμα. Κανένας. Ούτε Τζακ ούτε τίποτα. Κανείς δεν βλέπει την ευλαβική μου προσφορά και το έτοιμο σχεδόν δάκρυ μου. Αποφασίζω να μην κλάψω. Σκέφτομαι πως θα ήταν προτιμότερο να είχα πουλήσει όσο τα λουλούδια και να έστελνα τα λεφτά για τον έρανο υπέρ των απόρων παιδιών. Έτσι τουλάχιστον θα αναγραφόταν το όνομά μου στις εφημερίδες, σε εκείνες τις κομψές στήλες των δωρητών. Παίρνω λοιπόν πάλι το πανέρι μου από τον τάφο του Τζακ και γυρίζω στους δρόμους φωνάζοντας με αδέξια φωνή «Πρωτάρι εφημεριδοπόλη». «Εδώ για σε μια, ωραία για σε μια, δυο δραχμές το μπουκετάκι». Όμως ακούγοντας τη φωνή μου και προπάντων εκείνο το υποκοριστικό μπουκετάκι, μου έρχεται πάλι να κλάψω. Χώνω λοιπόν στον κόρφο μου τα γιασεμιά και πουλάω σε ένα μανάβι το πανέρι μου. Μετράω τα λεφτά και λογαριάζω να πάρω κάτι φαγόσιμο. Επιτέλους κάτι μπόρεσα κι εγώ να πουλήσω. Και είμαι χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος. Τόσο που αφήνω τούτη τη φορά τα μάτια μου να τρέχουν όμορφα-όμορφα σαν όταν έχω συνάχη. Άλλωστε με κεντούν στον κόρφο μου οι πευκοβελώνες. Νυχτερινή συνάντηση. Με τη δύση του ήλιου κλείνουν τα γραφεία. Μόλις που πορφταίνω να δω στο πάνω μέρος των τοίχων τα τελευταία σχέδια του δειλινού, κατά προτίμηση σε τριανταφυλλί και μελιτζανή χρώμα. Ο καιρός μοιάζει σαν να έχει ελαφρόπονο κέφαλο. Οι άνθρωποι βγάζουν το καπέλο τους και χαιρετάνε κάτι αόρατο μέσα στους πρώτους ίσκιους. Και η βραδιά λύνει τις κορδέλες κάτω από το πηγούνι της, βγάζει και αυτή το καπέλο της όλο μικρά, μαύρα, γυαλιστερά λουλούδια και το κρατάει στα χέρια της. Τότε νιώθω κι εγώ ξαφνικά δροσερό και αλαφρό το κεφάλι μου. Παραξενεύουμε. Βάζω τη μια παλάμη μου να δω μήπως είμαι κουρεμένος με την ψηλή μηχανή. Αυτός είναι ο δρόμος, περπατώ. Σε κάθε βήμα μια ελάχιστη καθυστέρηση, σαν προαίσθημα ελευθερίας, και όπου να είναι θα ανάψουν όλα τα φώτα. Γιατί το φως που χάθηκε είναι τώρα μια γυάλινη πολυεδρική σφαίρα πάνω στο μακρύ τραπέζι ενός επιστημονικού εργαστηρίου. Ολόγυρα, άνθρωποι με άσπρες μπλούζες και άσπρες μάσκες κάνουν χημικά πειράματα. Ξέρω πως θέλουν να αναστήσουν κάποιον που βρίσκεται στην πλαϊνή κάμαρα πάνω στο μάρμαρο, σκεπασμένος με ένα σεντόνι. Εγώ τους παρακινώ να βγάλουν τις μάσκες, να βγουν στο δρόμο να ξεδώσουν. Τι χρειάζεται, λέω, η Ανάσταση, μιας και δεν είναι θάνατος. Δεν μ' ακούνε. Βγαίνω μοναχός. Οι δρόμοι αδειάζουν λίγο-λίγο. Ο θόρυβος κατασταλάζει στους υπονόμους. Μέσα μου ακούω τα βήματα ενός εργάτη που γυρίζει από τη δουλειά του για το δείπνο. Το φως στη βιτρίνα είναι πορτοκαλί. Δύο κορίτσια κάθονται σε ένα παράθυρο. Ο χρόνος, λοιπόν, είναι αδιαίρετος. Όχι, όχι. Δεν θέλω να σκέφτομαι. Θυμάμαι το ανθοδοχείο πάνω στο πιάνο της μικρής Μαρίας. Είχε νερό, δεν είχε λουλούδια. Μαρία, είπα, θα έρθεις να πάμε στο δάσος για κυκλάμινα. Πρωί-πρωί, δεν θα αργήσω. Θα φορούσα κοστούμι κυνηγετικό. Θα είχα και ένα κέρας για να ακούσουμε τους αντίλαλους. Πάνω από το κλειστό ξυλουργείο φαίνονται τρία αστέρια.
Κάποιος περνάει δίπλα μου. Καλησπέρα, του λέω. Καλησπέρα, μου λέει κι αυτός. Ευχαριστώ, του λέω τότε. Αυτός παραξενεύεται, κοντοστέκει. Του δίνω τον μπιλιέτο μου. Δεν βλέπει να διαβάσει, γι' αυτό του ανάβω ένα σπίρτο. Αρίωστος προσεκτικός. Πάλι δεν με γνωρίζει. Μα τι λοιπόν, είναι τόσο δύσκολο να γνωρίσω έναν άνθρωπο που λέει καλησπέρα και ευχαριστώ? Τόσο δύσκολο, μια και το βράδυ έχει τόσα αστέρια? Σκίζω τότε τον μπιλιέτο μου και του λέω: Είμαι ένας άγνωστος, κύριε. Τώρα που μάθατε ποιος είμαι, καληνύχτα σας. Όρκος. Όλη μέρα κολούσα τις ώρες μου τη μία πλάι στην άλλη προσεκτικά, όπως κολλάμε σε ένα τετράδιο από κόμματα εφημερίδων με δυσμενείς κριτικές για το τελευταίο μας βιβλίο. Μα τούτη η ώρα του δειλινού είναι ένα φρέσκο χρωματιστό γραμματόσημο που πρέπει να το φέρεις στα χείλη σου, να το σαλιώσεις και να το κολλήσεις στο φάκελο μιας ερωτικής επιστολής. Νιώθω να γίνομαι συμπαθητικός, αλλά όχι αυτάρκης. Μπαίνω στην κουζίνα μου, ετοιμάζω το απογευματινό μου τσάι, το σερβίρω σε δύο φλιτζάνια. Γιατί βέβαια κάποιος πρέπει να έρθει, είναι απαραίτητο. Μια ωραία λυπημένη γυναίκα, κάπως κουρασμένη, θα έχει πολύ ταξιδέψει και θα λέει άγνωστα ονόματα πόλεων, λιμανιών, ποταμών, πλοίων, οροσυρών και όλα φιλικά από το σχηματισμό των χιλιών της. Μεταφέρω το δίσκο στο μεγάλο δωμάτιο. Θέλω να μοιραστώ μαζί της τα χρώματα του δειλινού που λάμπουν ακόμη στο ανοιχτό παράθυρο. Αν βγάλει τα παπούτσια της, θα φέξουν ρόδινα τα δάχτυλα των ποδιών της. Αυτό το θέλω. Θα καθίσουμε στον ίδιο καναπέ, πίνοντας το τσάι μας και κουβεντιάζοντας για κήπους και έφυπα αγάλματα. Ύστερα θα μπει ένα περιστέρι από αυτά τα δέσποτα της γειτονιάς, θα μπει από το παράθυρο και θα καθίσει ανάμεσά μας. Τότε, κάνοντας έτσι το χέρι μου να χαϊδέψει το περιστέρι, θα συναντήσει το χέρι της. Και θα μείνουν τα χέρια μας πάνω στη ράχη του περιστεριού, σαν πάνω σε ένα μικρό λευκό βωμό, δίνοντας τον αιώνιο όρκο. «Άριστε», είπε. Όχι αρίωστε, ούτε αόριστε. Άριστε. Τίποτα άλλο. Και σμίξανε τα σώματά μας μες στο μαβί βελούδινο βράδυ, ενώ η μισή φετίτσα λεμόνι έπλεε στο μισοπιωμένο τσάι μου, όπως το μισοφέγγαρο στον αθηναϊκό ουρανό. Και το ξέρα. Τα καπέλα. Έχω μεγάλη συμπάθεια στα καπέλα, γιατί αφαιρούν από το κεφάλι το αποκρουστικό σχήμα του κρανίου. Ένα πρόσωπο αποτελειώνεται μέσα στο καπέλο του. Γίνεται σαν ένα σπίτι, κάτω από τη στέγη του, σαν ένας γλόμπος μέσα στο αμπαζούρ του. Τότε το φως πέφτει πιο μαλακό στη μύτη και στις άκρες των χιλιών, σταχτή γαλάζιο, ανάμεικτο, με σκιά και ασφάλεια. Μέσα στο καπέλο μου νιώθω την ευχάριστη άνεση του γνώριμου περιβάλλοντος και την κατάλληλη εκείνη θερμοκρασία για να κλωσάει το μυαλό μου. Γι' αυτό χάνω το κέφι μου κάθε φορά που είμαι υποχρεωμένος να βγάλω το καπέλο για να χαιρετήσω κάποιον ή για να μπω σε ένα γραφείο ή σε ένα ιατρείο. Όμως, δεν νιώθω την ίδια δυσκολία σαν βρίσκομαι ξεσκούφωτος μέσα στην κάμαρά μου, γιατί τότε απλούστατα όλη η κάμαρά μου γίνεται καπέλο. Ή πάλι σαν βρίσκομαι στην εξοχή κατά από τα δέντρα, γιατί τότε όλος ο ουρανός γίνεται ένα μεγάλο γαλάζιο καπέλο που με προφυλάει από κάθε μνησικακία. Τότε κρεμάω σε ένα κλαδί τη ρεπουμπλικά μου και περιμένω να καθίσει πάνω του μια πεταλούδα ή ένα πουλί. Συχνά στέκομαι και χαζεύω μπροστά στις βιτρίνες των καπελάδικων. Πολλά από αυτά, παρότι αφόρετα, έχουν μια δαχτυλιά μπροστά και είναι γερμένα για να κρύψουν το όμορφο αόρατο πρόσωπο. Άλλα είναι πολύ σοβαρά, σαν γκαμωμένα από βραδινό καπνό τρένου ή πλοίου. Άλλα είναι σκέτος ρεμβασμός. Λυπάμαι τα καπέλα που αποστρατευτήκανε πεταμένα στο πάνω μέρος της ντουλάπας, ρητιδωμένα, σκονισμένα, σκοροφαγωμένα. Και από κάτω ο μεγάλος ολόσωμος καθρέφτης, δείχνοντας με υπεκφυγές το απέναντι κομωδίνο με τη βούρτσα πάνω στο μάρμαρο και με τα φιαλίδια από τα φάρμακα του πεθαμένου. Αλήθεια, οι πεθαμένοι ποτέ δεν φοράνε καπέλο. Γι' αυτό σαν περνάει η στενό μακριγιάλινη άμαξα με τα 8 άλογα και τα λοφία, βγάζουμε κι εμείς το καπέλο μας και το κρατάμε στα δυο μας χέρια με ταπεινοσύνη. Όχι, με ταπείνωση. Ποια ταπείνωση χωράει τέτοιες ώρες? Σίγουρα θα πρέπει να αγοράσω ένα καινούριο καπέλο για να μην μοιάζω πεθαμένος. Τι να τις κάνω τις χαιρετούρες τότε? Ανεβαίνω την οδό σταδίου, σιγοσφυρίζοντας ένα αυτοσχέδιο τραγουδάκι για ψάθινα παραθαλάσσια καπέλα. Πάνω από τα σπίτια ξεχωρίζω Παρθενώνας, σαν ένα ρόδινο κομψό καπέλο στο απογευματινό κεφάλι της Αθήνας. Εξόφλησης χρεών. «Καλέ μου αρίωστε», λέω. «Τι πράγματα είναι αυτά?» Το λέω σχεδόν με τρυφερότητα. «Αγαπιέμαι».
Το σώμα μου και το πρόσωπό μου είναι εύπλαστα πολύ. Αντικαθρεφτίζουν τρόπους και στάσεις από δέντρα, σπίτια, αμάξια, καγκελόπορτες, πουλιά, μπαλκόνια, ζώα, ανθρώπους. Ναι, το ξέρω. Αντικαθρεφτίζουν φώτα, σκιές, μουσικούς ήχους, όλα. Έτσι, λένε για μένα πως στο περπάτημα μοιάζω με τον τάδε, στο βλέμμα με τον Δίνα, στη στάση με εκείνη την κολόνα, στις χειρονομίες με αυτόν, στο γέλιο με τον άλλον, στη φωνή με εκείνο τον τραγουδιστή, στα μαλλιά με το άγαλμα του Αντίνοου, στα πόδια με το αθλητή Αγία. Αλήθεια, όλη η περιουσία μου είναι τα χρέη μου. Είμαι ο Λάκερος ένα μεγάλο χρέος. Ποιος είμαι λοιπόν? Φτάνει αυτό για να είμαι. Αποφασίζω να ξοφλήσω μονομιά στα χρέη μου, να βρω ένα τρόπο πλουτισμού και να αρχίσω κι εγώ να δανείζω. Πιότερο να χαρίζω για να κερδίζω τον εαυτό μου. Μετράω τα λεφτά μου. Δεν φτάνουν μήτε για το βραδινό φαΐ μου στο ταβερνάκι της γειτονιάς. Τότε λέω, καλοί μου άνθρωποι. Η αίθουσα είναι σχεδόν γεμάτη. Ένα παιδί στην πρώτη σειρά με κοιτάει γαλανά και με πιστεύει. Χρωστάω παντού και δεν μπορώ να επιστρέψω τα χρέη μου γιατί είμαι φτωχός. Α, ναι, ξέρω τώρα. Είμαι κάτι που δεν το χρωστάω σε κανέναν. Είμαι φτωχός. Και ξαφνικά θυμάμαι που πριν από χρόνια είχα γράψει στο μυστικό ημερολόγιό μου. Δεν έχω τίποτα. Δικά μου είναι τα πάντα. Χαμογελάω. Ετούτο το χαμόγελο είναι δικό μου. Ναι, το ξέρω. Μοιάζω με όλο τον κόσμο. Μα πιο πολύ ο κόσμος μοιάζει με μένα. Η αίθουσα έχει αδειάσει. Βγαίνω από την πόρτα μόνος. Μέσα στη φούχτα του αριστερού χεριού μου σφίγγω ένα νόμισμα χρυσό. Πού βρέθηκε? Το κοιτάζω. Ωραίο ανάγλυφο κεφάλι του Απόλλωνα. Μήπως είναι κάλπικο? Το εξετάζω. Το δαγκώνω. Όχι. Και να στο δρόμο εκείνο το παιδί της αίθουσας που με κοιτούσε γαλανά και με πίστευε. Του χώνω στην παλάμη του το νόμισμα. Πάρτο, του λέω, να αγοράσει στραγάλια. Όλο αυτό με ρωτάει? Όλο, του λέω. Τότε χαμογελάει, χαμογελάω κι εγώ. Τα δυο χαμογελά μας διασταυρώνονται. Ο δρόμος λάμπει. Κι εγώ είμαι τόσο πλούσιος όπως εκείνος που τα έδωσε όλα και κοιτάει ολόκληρο τον ουρανό. Ιδού. Αφαιρώ το τελευταίο ημάτιό μου. Γυμνός. Είμαι το άγαλμά μου. Και πρέπει να στηθώ κάτω από τους φοίνικες στο μεγάλο δημόσιο πάρκο. Πλάι στο συντριβάνι. Θέλω να ακούω το νερό και οι σταγόνες να μου κυλούν στο πρόσωπο και στους ώμους. Ευδιαθεσία. Σήμερα πρόσεξα τα κουρτινάκια του παραθύρου καθώς χαριεντίζονταν με το φως και το αεράκι. Είναι δύο μικρές χορεύτριες με κοντά δαντελένια φορεματάκια, πολύ φιλάρεσκες. Κοιτιούνται κάθε τόσο στους καθρέφτες τους, δηλαδή στα τζάμια. Κάνουν πως τραβάνε το φόρεμά τους για να κρύψουν δήθεν τις κνήμες τους, ώσπου από το πολύ τράβηγμα μένουν τσίτσιδες και λάμπουν τα ρόδινα στρουμπουλά πισινάκια τους, σαν τέσσερα πρωινά πανσελινάκια. Γιατί είναι, βλέπεις, και τα άλλα δυο μέσα στα τζάμια. Πολύ τα κάνω γούστο τα κουρτινάκια μου, είναι έξυπνα και παμπώνυρα. Πήραν είδηση πως τα παρατηρώ και αρχίζουν να μεταμορφώνονται για να με ξεγελάσουν. Πότε χορεύτριες, πότε πιερώτοι, πότε παιδικά ιστιοφόρα, πότε πολυάσχολες νοικοκυρούλες που ανασηκώνουν τη μία άκρη της ποδιάς τους και τη στεριώνουν στο λουρί της μέσης τους. Όμως εγώ διασκεδάζω και από αυτές ακριβώς τις μεταμορφώσεις διακρίνω πιο ξεκάθαρα το χαρακτήρα τους. Γιατί ως γνωστόν οι μεταμορφώσεις είναι εκείνες που αποκαλύπτουν εκείνο που κυρίως επιζητούν να καλύψουν. Τα ξέρει ο αρίωστος όλα του τα κόλπα, απόξω και ανακατοτά και από προσωπική πείρα. Και όλα τα πράγματα έχουν τα μυστικά τους, την ιδιωτική τους ζωή πέρα από τη χρήση που τους κάνουμε. Καρέκλες, κρεβάτια, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σεντόνια, πετσέτες, οδοντόβουρτσες, τσατσάρες. Πόσα και πόσα αντικείμενα, πάνινα, ξύλινα, μετάλλινα, πέτρινα, πύλινα, κοκάλινα, γύψινα και γιατί όχι αέρινα. Πόσο ανώμια και πόσο συγγενή μεταξύ τους και σε μένα. Και πέρα από τη χρήση τους, πέρα από τα θελημένα ή αθέλητα σχήματά τους κατά από την πίεση ξένων παραγόντων και από την ίδια τους τη διάθεση μεταμφίεσης για να αποφύγουν κάποιο συγκεκριμένο ή αόριστο κίνδυνο, εγώ διακρίνω το δραματικά αμετάβλητο της ιδιοσυστασίας τους και το αναπότρεπτο της φθοράς τους. Μα εγώ είμαι διακριτικός, αποσιωπώ
το πικρό αμετάβλητό τους και εγκομιάζω τη δεξιοτεχνία των μεταλλαγών τους, τη θέλησή τους για επιβίωση και αυτό το θαύμα της ακάματης αναζήτησης ή και κατάκτησης λίγης αθανασίας. Πραγματικό θαύμα. Γιατί και τα δύο μου κουρτινάκια του παραθύρου δεν είναι για να με κρύβουν από τους γείτονες όταν γυρίζω από τη δουλειά μου μουσκεμα στον υδρότα και τσιτσιδιάζουμε και ξαναβρίσκω πως είμαι ο αρίωστος κι όχι άλλος και πως έχω ένα δικό μου σώμα που έχει ανάγκη ένα άλλο σώμα. Όχι γι' αυτό. Έχουν και τα κουρτινάκια τη δική τους ιστορία, τους έρωτές τους, τις ιδιοτροπίες τους, τις αμαρτίες τους, κρυπτογραφημένες τις αθώες δαντέλες τους. Και όταν ανεβαίνεις στο ψηλό βουνό, τα παπούτσια σου βέβαια τρυπάνε. Και γύρισα ξυπόλυτος στο σπιτάκι της κυραδίμητρας στην εξοχή και οι κότες κακάριζαν στην αυλή ενθουσιασμένες, ντάλα μεσημέρι ολόχρυσο. Έκοψα ένα μαρούλι από τον κυπάκο, το πλύνα καλά καλά στη βρύση, μπήκα στο σπίτι, η πόρτα ήταν ανοιχτή, μέσα κανένας. Κάθισα στην καρέκλα και άρχισα να μασουλάω το μαρούλι μου. Και τότε απ' έξω, ένα άλογο πέρασε το κεφάλι του από το χαμηλό παράθυρο και με κοιτούσε. Το άλογο ήταν άσπρο, σηκώθηκα. Έκοψα ένα φύλλο από το μαρούλι μου και το έφερα στο στόμα του αλόγου. Μασούσαμε και οι δύο στον ίδιο ρυθμό και κοιταζόμαστε. Γι' αυτό το θαύμα ήθελα πάντοτε να σας μιλήσω. Συγγένεια με τη σιωπή. Βράδιασε. Κοιτάζω τους σίσκιους που ανηφορίζουν στους τοίχους των απέναντι σπιτιών, κρατώντας πάνω στο κεφάλι τους ένα καλάθι τριαντάφυλλα. Ήσυχη, ταπεινή συνοικία, με τα μικρά μπαλκόνια της κρεμασμένα στη βραδιά σαν γκούνιες παιδιών κρεμασμένες στα δέντρα. Σαλεύουν ελαφρά και τα μπαλκόνια πέρα δόθε, ανεμίζοντας πλυμμένα κοριτσίστικα φορέματα, ριγές όβρακα και άσπρα αθλητικά φανελάκια. Μυρωδιά για σεμνιού μαζί με πορτοκάλι. Μια φωνή γυναίκας ακούγεται γλυκά μέσα σε κάποια κάμαρα που δεν άναψαν ακόμη τη λάμπα. Μου ταιριάζει τόσο πολύ τούτη η φωνή, με τίνει. Εφαρμόζει πάνω μου σαν μια λεπτή μανταρισμένη κάλτσα σε πλυμμένο πόδι. Έτσι πάλι εγώ και η φωνή της γυναίκας μαζί ταιριάζουμε τόσο καλά μέσα στο βράδυ σαν μια κάλτσα με το πόδι μαζί σε ένα φρεσκολουστραρισμένο παπούτσι. Όχι στενό, όχι ευρύχωρο, χωρίς τη σκέψη της πίεσης, χωρίς το αίσθημα της ευρυχωρίας. Ένα αίσθημα ουδέτερο, χωρίς κανένα αίσθημα. Καθάρια ελευθερία. Ο ουρανός, η φωνή της γυναίκας που σώπασε, εγώ, βγήκε ένα στέρι, δικό μου. Κατά δικό μου. Του αρίωστου ντε. Απόψε θα πρέπει να βουρτσίσω τα δόντια μου πολύ αθόρυβα. Μη μ' ακούσουν οι διαρρήκτες. Καλύτερα να μην τα πλύνω καθόλου. Βαριέμαι. Μόνο εγώ και τα στέρι. Κυριακή πρωί. Ως τα χτες είχα ένα όνομα στην απόλυτη κατοχή μου. Μου ανήκε. Δεν το μοιραζόμουν με κανένανε. Αν κάποιος φώναζε στο δρόμο «αρίωστε», ήξερα πως φωνάζουν εμένα μέσα σε χιλιάδες άλλους και πριν στρίψω το κεφάλι μου να δω, έσιαχνα τον κόμπο της γραβάτας μου. Το είχα σε περηφάνεια το όνομά μου. Όταν συστενόμουν το έλεγα δύο φορές. «Αρίωστος, αγαπητέ μου, κύριε Αρίωστος». Κι ήμουν αβέβαιος για την ωραία εντύπωση. Τώρα ποιος διάολος με έσπρωξε κυριακάτικα να ανοίξω εκείνη την παλιά άδετη ακόμα εγκυκλοπαίδεια. Έχασα μονομιάς την ιδιοκτησία μου, τη μόνη, και την προσωπικότητά μου. Σαν να μου κλέψανε τα λεφτά μου και δεν έχω να πληρώσω τον νίκη μου. Σαν να με αφήσανε στη μέση του δρόμου χωρίς παντελόνι. Διαβάζω. Λουδοβίκος Αρίωστο. Εις εκ των ενδοξότερων Ιταλών ποιητών 1474-1533. Υπήρξε διπλωματικός πράκτορ του καρδιναλίου Ιπολίτου της Έστης. Ως ποιητής έγινε το αθάνατος δια του έπους ο μενόμενος Ορλάνδος. Εκτός τούτου έγραψε επίσης κωμωδίας, σατήρας, σονέτα και λατινικά ποίηματα. Αυτό στάθηκε η καταστροφή μου. Αποξενώθηκα από ό,τι πιο αγαπημένο είχα, από εκείνο δηλαδή που με προσδιορίζε με έναν τρόπο μοναδικό και αναντήρητο. Τώρα ανάμεσα σε μένα και το όνομά μου μπαίνει ακάλεστος αυτός ο κύριος με τα λατινικά του, καταπατεί τα οικόπεδά μου και σφετερίζεται το μερτικό μου στον αέρα και στον ήλιο. Αν δεν υπήρχε τουλάχιστον αυτός ο μενόμενος Ορλανδός, το φαντάζομαι σαν μαύρο τάβρο με μεγάλα κέρατα. Αυτό πια αποκλείει κάθε συνεννόηση μεταξύ μας. Δύο κέρατα μπαίνουν μπροστά σε κάθε προσπάθεια συμφιλίωσης. Ωστόσο, θέλω να αδιαφορήσω και να ησυχάσω. Αποφασίζω λοιπόν να ξεχάσω το όνομά μου. Να παραχωρήσω στον άλλο τη θέση μου στο παράθυρο και την καρέκλα μου.
Όχι όμως. Προτιμότερο να τον εκδικηθώ. Δεν θα πληρώσω τον νίκη μου. Το έχω κιόλας στη γωνία του σεφταριού μου. Να δούμε τότε πού θα στεγαστεί και πώς θα τα βολέψει ο κύριος με τα σονέτα του. Κάποιος χτυπάει την πόρτα μου. Κύριε αρίωστε, κύριε αρίωστε. Είναι η σπιτονικοκυρά μου. Δεν απαντώ. Δεν ξέρω, μπορεί να φωνάζει και τον άλλον. Ας πάει να πληρώσει αυτός τον νίκη. Κύριε αρίωστε, είσαστε μέσα. Σας έφερα λίγο κέικ, μόλις το έφερα από το φούρνο. Για μένα ή για τον άλλον, ρωτάω. Για σας βέβαια, για ποιον άλλον. Τις ανοίγω. Πάρτε τον νίκη σας, της λέω. Ετοιμαζόμουν να σας το φέρω. Πάρτε και αυτή την άχρηστη εγκυκλοπαίδεια για προσάναμα φωτιάς. Ευχαριστώ για το κέικ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε αρίωστε. Παίρνω το ευχαριστώ, το κύριε και το όνομά μου. Παίρνω τη θέση μου στον κυριακάτικο ήλιο, πλάι στο παράθυρο. Αισθάνομαι την έσχατη περιφρόνηση για όλου του κόσμου τις βιβλιοθήκες. Το κέικ είναι ακόμα ζεστό. Όμορφα που μου σκοβολάει. Το ανεβάζω στο στόμα μου. Όχι, όχι, δεν θα το φάω. Οι μαύρες σταφίδες του κέικ είναι σαν πονηρούτσικα μάτια παιδιών με κοιτάζουν. Ώστε λοιπόν υπάρχουν ακόμη πρωινά Λούνα Πάρκ, γεμάτα κοριτσόπουλα και αγοράκια, καβάλα σε ξύλινα αλογάκια που κάνουν κύκλους, κύκλους, κύκλους. Έχω κι εγώ ένα άλογο. Ένα άλογο χρυσό. Γράφω κύκλους, κύκλους, κύκλους πάνω από το ιωστεφές άστι. Κύκλους. Φως. 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 Δεν βλέπεις. Εγώ. Ο αρίωστος. Ή αν θέλεις, αόριστος, ο προσεκτικός. Φως. Δεν είμαι περίεργος. Κόσμος πολύς μαζεμένος στη διασταύρωση του τραμ. Κι άλλος κόσμος όλο και στριμώχνεται κατεβαίνοντας από τους τέσσερις δρόμους. Παίρνω μια ιδέα για το πώς κατεβαίνουν τα ποτάμια στη θάλασσα, σέρνοντας ένα τεράστιο κορμό δέντρου. Τι τρέχει. Όλοι ρωτάνε, τρέχουν. Δυστύχημα, είπες. Εγώ δεν πάω, δεν ρωτάω κανέναν. Τραβάω ίσα στη δουλειά μου, κοιτώντας τα πόδια μου που πατάνε τον νοτισμένο δρόμο. Προχωρώ, δίχως να στρέφω πίσω το κεφάλι. Όμως το αριστερό μου αυτή αργοπορεί, στέκει. Δεν εννοεί να το κουνήσει ρούπι. Όσο εγώ προχωρώ μπροστά, τόσο εκείνο μετατοπίζεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το νιώθω πως από το πλάι μου έχει γυρίσει και κάθεται στην πλάτη μου, λίγο πιο κάτω από το σβέρκο μου. Ύστερα ξεκολλάει, τρέχει στη διασταύρωση του τραμ. Έχει γίνει σαν το ακουστικό του τηλεφώνου που συνδέεται μαζί μου με ένα μακρύ καλώδιο. Ακούω που το σύρμα σέρνεται στις πλάκες του πεζοδρομίου. Αυτό κάνει έναν εκνευριστικό θόρυβο που με εμποδίζει να ακούσω. Ωστόσο, εξακολουθώ να προχωρώ στο δρόμο μου. Μόνο που κάνω μια χειρονομία να τραβήξω το καλώδιο και να ξαναφέρω το αυτί μου στη θέση του. Σαν να τραβάω τότε το λουρί ενός μικρού πεισματάρικου σκυλιού που δεν θέλει να με ακολουθήσει και διαρκώς αργοπορεί σε όλες τις γωνίες και τους φανοστάτες. «Κυρία», της λέω, «μήπως είναι δικό σας το σκυλάκι, το βρήκα στο δρόμο». «Ο κύριε με υποχρεώνεται», μου λέει, «το έχασα στο συνωστισμό». Της παραδίδω το σκυλάκι της, ένα άσπρο χνουδωτό σαμπούπουλο και κοιτάζω κρυφά την παλάμη μου. Το πέτσινο λουρί του μου έχει χαράξει μια κόκκινη γραμμή. Και άξαφνα βλέπω το ρολόι μου. Το βάζω στα πόδια. Άργησα κάπου 10 λεπτά από τη δουλειά μου. Και αυτός δεν είχε σκοτωθεί, απλώς είχε λιποθυμήσει. Φορούσε μάλιστα κόκκινες κάλτσες. Εισιτήριο θεάτρου. Σωστός ήρωας μου φαίνεται εκείνος που μπορεί να μπαίνει μόνος του σε ένα κατάστημα να αγοράσει τίποτα φανέλες ή σόβρακα. Εκείνος που μπορεί να μπαίνει μόνος του για πρώτη φορά σε ένα καινούριο εστιατόριο, να πηγαίνει στην άγνωστη τουαλέτα να πλύνει τα χέρια του και να τα σκουπίζει σε άφθονο χαρτί. Το ίδιο μου φαίνεται και εκείνος που αγοράζει άφοβα φρούτα από την αγορά ή ψάρια. Προπάντων, εκείνος που στέκεται πισόπλατα μπροστά στο ταμείο του θεάτρου και βγάζει εισιτήριο παίρνοντας τα ρέστα του και μετρώντας τα κιόλας κάτω από το μεγάλο λαμπιόνι. Κι ύστερα που περνάει αδιάφορος ανάμεσα στον υπάλληλο του φόρου και στον πορτιέρι που ελέγχουν και κόβουν τα εισιτήρια. Και το εισιτήριο δεν είναι πλαστό, ούτε του πέφτει από το χέρι. Θαρώ τότε πως περνάει ανάμεσα σε δύο σκεούς φρουρούς με γυμνές λόγχες στην πόρτα του Υπουργείου των Στρατιωτικών σε απαγορευμένη ώρα. Αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά τους θαυμάζω. Ακόμη και η κατασκευή των χεριών τους, το έχω προσέξει, είναι αλλιώτικη. Ιδιαίτερα ο αντίχειρας, πολύ τραχής, με πολύ φαρδί νύχη, σύριζα κομμένο. Εγώ τριγυρίζω ώρες ολόκληρες έξω από το θέατρο. Κρατώ στο δεξί χέρι ακριβώς το αντίτιμο του εισιτηρίου. Είχα κρυφοκοιτάξει τις τιμές στην πινακίδα του ταμείου. Στέκω στο πεζοδρόμιο θαυμάζοντας τα στενόμακρα αυτοκίνητα που λαμποκοπάνε κάτω από την πολύχρωμη ηλεκτρική ρεκλάμα. Θαυμάζω και τις δύο φωτογραφίες της πρωταγωνίστριας μες στις χρυσές κορνίζες.
Παραξενεύομαι μονάχα που οι κορνίζες δεν έχουν μυγοφτίσματα. Όταν θα γδύνεται, το χέρι της θα είναι πολύ μακρύ, θα φτάνει το ταβάνι. Τέλος πηγαίνω στον ταμεία. Ένα εισιτήριο παρακαλώ, του λέω πολύ ευγενικά για να μην θυμώσει. Τελείωσε κύριε η παράσταση, μου λέει. Έτσι λέει, κύριε. Τελείωσε κύριε, του λέω. Μπα, τελείωσε. Και δεν μ' αρέσει διόλου αυτό το μπα μου. Διορθώνω. Α, μάλιστα, τελείωσε. Ευχαριστώ. Τι καλός που ήταν ο ταμείας. Καθόλου νευρικός, καθόλου ευέξαπτος. Αλλά κι εγώ κοιτάζω τον αντίχειρά μου. Έχει τόντι, φαρδίνει τον ήχη. Μόλις στρίβω τη γωνία, αγοράζω κάστανα από τα χρήματα του εισιτηρίου. Τα καθαρίζω ήσυχα και αγαπάω με βεβαιότητα όλο τον κόσμο. Τα χέρια μου έχουν μαυρίσει και μ' αρέσουν. Κοιτάζω τώρα κατά πάνω. Ο ουρανός ξαστέρωσε. Λίγα συναχωμένα σύννεφα σηκώνουν τα πέτα του πανοφοριού τους και πάνε αργά σκυφτά κατά τη δύση πάνω από την πολιτεία. Εγώ δεν σηκώνω τα πέτα μου. Σπουδή. Μ' αρέσει να γυρίζω τα πρωινά στους δρόμους της επαρχίας. Όλη τη νύχτα έβρεχε. Τα μουσκεμένα κεραμίδια γυαλίζουν στη λίγη λιακάδα. Αγαπώ ιδιαίτερα τις στέγες. Γέρνουν τους ώμους τους για να πηδήσουν πάνω τους οι παιδιάστικοι καπνοδόχοι. Και έχουν μια μυρωδιά από πεσμένα φύλλα μουριάς. Ο εφημέριος δεν αποφασίζει να βγει στο δρόμο, μη λασποθούν τα παπούτσια του. Όλα τα πράγματα κάτι θέλουν να σου εμπιστευτούν. Όχι πολύ επίγον, το ίδιο και οι φωνές από πόρτα σε πόρτα ή από το παράθυρο εκείνο πίσω από τα γυμνά δέντρα. Οι πέτρες καμπουριάζουν τη ράχη τους σαν γάτες που ζητούν να τις χαϊδέψεις. Η μία γριά παραπονιέται στην άλλη. Φτώχεια λέει, ρευματισμοί λέει. Τα πιάτα σπάνε ένα-ένα και τα ποτήρια. Ύστερα από τον κρότο γίνεται πιότερη σιωπή που την καταλαβαίνεις. Ξέχωρα, σαν σπάει ένας καθρέφτης. Το χαρτί της πιατοθήκης θέλει άλλαγμα. Όχι άσπρο γιατί λερώνει εύκολα, φαίνονται και τα μυγοφτίσματα. Το σκούρο πάλι, πράσινο ή γαλάζιο, ξεθοριάζει με τον ήλιο που μπαίνει στην κουζίνα τα απογεύματα μόλις αρχίσει η άνοιξη. Το χαρτί το κόβουμε ψαλίδι δαντελωτά στην άκρη και ύστερα τρύπες-τρύπες, σαν μικρές μαργαρίτες. Και το φλάουτο βέβαια έχει τρύπες, μα βγάζει φωνή κάθε βράδυ από το δωμάτιο του μικρού σπουδαστή που έχει 3 μήνες να αλλάξει σεντόνια. Αυτό το ξέρω καλά, γι' αυτό πηγαίνω κατευθείαν στη δημοτική βιβλιοθήκη. Δεν χαιρετάω κανέναν. Ποιον άλλωστε να χαιρετήσω. Ένας γέρος όλο-όλο κάθεται μπροστά στο γδαρμένο τραπέζι. Ένας χερέκακος γέρος με γυαλιά και λιγνά χέρια. Τόσο λιγνά σαν να θέλουν να σε πνίξουν. Ανοίγω το βιβλίο μου και μένω. Στην πλαϊνή κάμαρα περνοδιαβαίνουν τα ποντίκια. Η πόρτα είναι καρφωμένη με μακριές πρόκες σκουριασμένες. Κανένας δεν μπορεί να μπει. Μα εγώ το ξέρω. Είναι μια κάμαρα μεγάλη. Ολότελα άδεια. Γεμάτη σκόνη. Άλλοτε ήταν τραπεζαρία, όχι ολότελα άδεια. Στη μια γωνιά στο βάθος με στη σκιά είναι ένα γύψινο άγαλμα. Δεν ξεχωρίζει τι παρασταίνει από το σκοτάδι και τη σκόνη. Παίρνω το ξεσκονόπανο, ανεβαίνω στην καρέκλα. Μα πίσω από τη ράχη του αγάλματος στέκεται ο φύλακας και με κοιτάζει στρίβοντας το τσιγάρο του. Πρόφτασα μόλις και ξεσκόνησα το πρόσωπο, το γνώρισα. Είμαι εγώ όταν έχω πεθάνει. Μα το βιβλίο δεν λέει τίποτα για αυτά τα πράγματα. Και άξαφνα, κάτω στο δρόμο, έξω από τη βιβλιοθήκη, ακούγονται τα τρίγωνα των παιδιών που λένε τα κάλαντα. Με χτυπάει κατά πρόσωπο μια μυρωδιά ζεστού ψωμιού. Ρίχνω τα μάτια στο στενό μακρό παράθυρο. Σύννεφα. Σύννεφα ξεπαγιασμένα, γρυπιασμένα και άλλα πιο σύννεφα. Τα σύννεφα δεν γίνονται αγάλματα. Μα πού ξέρεις πάλι. Τα χέρια. Προτιμώ τα χέρια από τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι φουσκωμένα με παρών, κουτά, ψεύτικα, χωρίς καμία συνέπεια με τη μνήμη τους. Όμως τα χέρια έχουν μια μακροχρόνια πείρα, γεμάτη επισημότητα, σχεδόν ιερατική, και μια αδέκαστη ειλικρίνεια. Απόδειξη. Ποτέ δεν κοιτιούνται στον καθρέφτη. Δεν προμελετούν την έκφρασή τους και τη στάση τους. Ακολουθώντας το σχήμα και την κίνηση των χεριών, πλάθω το πρόσωπο που λείπει, αμετάβλητο μέσα στο χρόνο, σιδερένιο, πέτρινο ή γυάλινο. Κάποτε κολλάω στους ώμους των ανθρώπων το αληθινό τους πρόσωπο, σαν να τοποθετώ ένα ανθοδοχείο στο τραπέζι της κουζίνας ανάμεσα στα μπουκαλάκια του λαδόξιδου, τα κουταλοπύρουνα και την αλατιέρα. Απ' τις χειρονομίες, όπως και από τη μυρωδιά του φαγητού που σκορπιέται από τα παράθυρα στο δρόμο, αναγνωρίζω όχι μόνο τα πρόσωπα, αλλά και τα σπίτια τους και τη διάταξη των επίπλων.
Συχνά κάθομαι έξω από τα σπίτια την ώρα που βραδιάζει και ανάβουν τις λάμπες του δείπνου. Όχι για να μάθω, αλλά για να επαληθεύσω. Ένα χέρι ελαφρά φωτισμένο κρατάει το ποτήρι με τα τρία του δάχτυλα. Είναι αυτός που αγάπησε λίγο. Αυτό το χέρι, όπως κινείται λυπημένο πάνω από τη σκιά του, είναι χέρι μητέρας. Το παιδί της είναι βέβαια άρρωστο, σκεπασμένο, με καφετιά κουβέρτα στο μεγάλο κρεβάτι στο μέσα δωμάτιο. Αυτή το ταΐζει με ένα ασημένιο κουταλάκι του γλυκού, ζωμό από κότα. Πλάι του κάθεται μια κούκλα με σπασμένο χέρι. Αυτή δεν τρώει. Στο κομοδίνο βρίσκεται μισό φλιτζάνι λεμονάδα. Ένα σκυλί από την αντικρινή μάντρα με γαυγίζει. Δεν ξέρω ποιο είναι, γιατί τα σκυλιά γνωστών δεν έχουν χέρια, παρά μόνο πόδια. Αναγκάζομαι να φύγω. Όλη τη νύχτα λογαριάζω να σκαλίσω στο ξύλο ένα καραβάκι για να το πάω αύριο στο άρρωστο παιδί. «Δεν είναι εδώ η κυρία», μου λέει η υπηρέτρια, «και έχει τα χέρια στις τσέπες της ποδιάς της και είναι θυμωμένη». Τότε κανένας λόγος δεν υπάρχει να έχει το παιδί ένα καραβάκι. Μήτε υπάρχει λόγος να είναι και άρρωστο. Ας βάζει τα χέρια του μέσα στην κουβέρτα της, λέω, για να μην κρυώσει. Και βάζω κι εγώ τα χέρια μου στις τσέπες. Που ξέρεις, μπορεί και η υπηρέτρια να καταλαβαίνει από χέρια και να μου κολλήσει στους ώμους κανένα τέτοιο σαχλό ανθοδοχείο με ένα μαρούλι μέσα ή την πλεχτήντα μιτζάνα του κρασιού ή το χάλκινο γουδί ή ακόμα και εκείνο το γυάλινο βάζω με τα τουρσιά μες στην αλμύρα. Περίυπνου. Όταν κοιμάμαι είμαι μοναδικά ειλικρινής. Όταν μιλάω για τον ύπνο μου, καταστρέφω την ειλικρίνειά μου, το καταλαβαίνω αμέσως. Από εκεί και έπειτα μου είναι αδύνατο να συλλάβω το προηγούμενο σχέδιο της ειλικρίνειας. Αυτό το λάθος μπαίνει στη μέση κυριολεκτικά και μου επιβάλλει τη δική του πραγματικότητα με ένα τρομερό φράγμα. Ύστερα πια προχωρώ ψηλαφιτά στην τύχη. Δεν μου είναι δυνατόν όπως πριν να ανέβω μια σκάλα που δεν στηρίζεται πουθενά ή να περάσω από τη μια στέγη στην απέναντι χωρίς καν να πιαστώ από τα σύρματα του τηλέγραφου ή να συνουσιαστώ πραγματικά με το πιο ωραίο αέρινο σώμα. Δεν μπορώ πια να είμαι μέσα σε όλο το χρόνο και έξω από το χρόνο. Ωστόσο, για να μοιάσω έστω και εκ των υστέρων με την ειλικρίνειά μου, κάνω μια επιδέξια στροφή και παίρνω τη στάση του γλύπτη που πελεκά ένα άγαλμα πάνω στο χαμένο του σχέδιο, ακριβώς μέσα στη στενόχωρη κατάσταση του χαμού του σχεδίου, πασχίζοντας να κάνει το χαμένο σχέδιο να συμφωνήσει με το έργο του. Αυτή η πονηρία είναι που δίνει αργότερα ένα τόνο ειλικρίνειας σε όλο το ψεύτικο έργο. Από αυτό το σημείο και πέρα, παρακολουθώ το τέχνασμα στις διαδοχικές του αναιρέσεις και πραγματώσεις, γιατί ο ύπνος δεν γνωρίζει εμπόδια τόπου χρόνου και ηθικής. Δεν χρειάζεται συγκοινωνιακά μέσα για όποιες αποστάσεις, ούτε στενές συνέπειες και συνέχειες. Και παρότι ευμετάβολος, ταχύς, μεταπηδητικός, δεν διαιρείται. Είναι σαν φως που φωτίζει από μέσα τα πράγματα, σμίγοντάς τα από τα μέσα. Μόλις βγει ο ήλιος, χάνεται εκείνο το φως και τα πράγματα δεν είναι πια σύννεφα και κρύσταλλα, μα απλώς και μόνο πράγματα με ένα σωρό ονόματα και χρώματα που ξεκολλάνε από τη σωστή τους θέση όπως οι ψηφίδες από ένα ψηφιδωτό που παράστενε τους έρωτες των ψαριών και των αγγέλων, όπως έλεγε ένας μακαρίτης τυχοπλόκος. Τρίβω τότε τα μάτια μου με το βαρύ συνέστημα, σαν να βρίσκεται από μέρες στην τσέπη μου ένα γράμμα επίγον, που έπρεπε οπωσδήποτε να το είχα στείλει και το άφησα ώσπου λέρωσε και τσαλακώθηκε. Τώρα όλο λέω να αλλάξω φάκελο και να το ταχυδρομήσω, μα διαρκώς αναβάλω. Αγγίζω με το δάχτυλο αυτό το ζαρωμένο γράμμα, σαν να αγγίζω ένα φαφούτικο στόμα παραμορφωμένο από την ημιπληγία. Ψευδίζει. Καταλαβαίνω την αρχική ατέλεια και το ανεύθυνο. Δεν μου φτάνει αυτό για δικαιολογία. Δεν ανέχομαι καμία δικαιολογία. Πρέπει να αναγνωρίσω, να αναγνωριστώ. Ψάχνω τις γωνίες του προσώπου μου. Το σαγόνι μου κάνει μια προσπάθεια να τετραγωνιστεί. Δεν τα καταφέρνει. Τα ποτήρια και άλλα τεινά. Μπαίνω πάντα στο κρεβάτι μου σαν να μπαίνω στο λεωφορείο. Δεν ξέρω που θα με βγάλει. Μετράω από πριν τα λεφτά μου, μα ξεχνώ να λογαριάσω και το εισιτήριο επιστροφής. Η ζωή, λέει ο πλαϊνός μου κύριος και φοράει ένα μεγάλο δαχτυλίδι στο δίχτυ του δεξιού του χεριού, δεν είναι από μόνη τη ζωή. Είναι η αντίσταση στο θάνατο. Εκεί που η αντίσταση πετυχαίνει, ξεχνιέται η αντίσταση. Κερδίζεται κάποια νίκη. Επιστρέφει η ωραία η πρώτη ζωή που δεν ξέρει ή που ξέχασε τη μάχη της. Εγώ ακούω χωρίς να τον κοιτάζω. Δεν απευθύνεται σε μένα. Βλέπω το δαχτυλίδι του. Και η τέχνη,
λέει ο άλλος κύριος πλάι του, αυτός που φοράει ένα μικρό δαχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού. Η τέχνη είναι η πράξη που αντιστέκεται στην πράξη, δικαιολογώντας τη ζωή χωρίς να πρέπει να το ξέρει, μα το ξέρει. Ειδικά η ποίηση είναι η ίδια η αντίσταση που τίνει να καταργήσει την αντίσταση για να υπάρξει σαν ζωή. Είναι η πράξη της αδυναμίας για πράξη. Αυτός μιλάει με ψηλή φωνή, μα δυνατή και καθαρή. Φανερό πως θέλει να τον ακούσω κι εγώ. Εγώ κάνω πως δεν ακούω. Δεν κοιτάω ούτε το μικρό δαχτυλίδι του. Η κριτική, λέει τώρα ο ίδιος με προσποιητά επίσημη φωνή, είναι ο φόβος του προσωπικού θανάτου και η αντίσταση στο φόβο, ή μάλλον η λύθη και μεταστροφή του φόβου. Εκεί που ο κριτικός λιγότερο φοβάται, πλησιάζει την ποίηση. Εκεί που αντιστέκεται πετυχημένα στο φόβο του εαυτού του, στο φόβο του κρινόμενου έργου που του δείχνει όλο του το φόβο, στο φόβο της δόξας του άλλου, δημιουργεί κριτική. Ζει τη λειτουργία του ίδιου του καλλιτέχνη, φθήρεται και χτίζει. Θεμελιώνει τη δόξα του στο θάνατο της δικής του προσωπικότητας. Είναι μια τρομερή συνάντηση με όλο το θάνατο. Αυτό το τρομερή συνάντηση το είπε με τόσο αστεία φωνή που δεν άντεξα. Κουραφέξαλα, κύριε, λέω. Ποιος θάνατος, κύριε. Ποια ζωή, ποιος ποιητής, ποιος κριτικός. Όταν πλύνεις τα ποτήρια, τα αφήνεις ανάποδα στο μάρμαρο του νεροχύτη να στραγγίξουν. Άμα τα σηκώσεις από εκεί, μένουν στο μάρμαρο κάτι νερένια στεφάνια που διόλου δεν σημαίνουν πως εκεί βρίσκονταν πριν ανάποδα ποτήρια. Είναι απλώς νερένια στεφάνια. Όμως στον αέρα μένει επακριβώς το σχήμα και η διαφάνεια των ποτηριών. Έτσι μονάχα να σαλέψεις το μικρό σου δάχτυλο, χωρίς δαχτυλίδι, κουδουνίζει ολάκερος ο αέρας. Είναι αυτό που λέμε στο ποίημα «Το ακούω». Μα ο κριτικός, κύριε, πού να ακούσει. Και ας έχει στα αυτή του ένα γυαλιστερό κουμπί και το σύρμα στην τσέπη του γυλαίκου του. Έτσι είπα. Στην αρχή θυμωμένος, ύστερα όχι. Κατεβαίνω τα τρία σκαλιά του κρεβατιού μου, σπρώχνοντας ελαφρά τον κοιμισμένο εισπράκτορα και ανεβαίνω στη στέγη. Βλέπω το λεωφορείο να συνεχίζει το δρόμο του και τους δύο κυρίους με τα δαχτυλίδια να με κοιτάνε σαν χαζί πίσω από τα τζάμια. Καπνίζοντας. Δεν μπορώ να παραστήσω εκείνο που είναι, γιατί είναι και δεν έχει καμία ανάγκη από παράσταση και από ξένη φωνή. Δεν σκέφτεται να είναι. Γι' αυτό, κάθε φορά που θέλω να το παραστήσω, το μεταφέρω σε άλλο επίπεδο, σχετίζοντάς το με κάτι άλλο, σχετικό ή ολότελα άσχετο, βάζοντας μπροστά του ένα σαν. Έτσι, το καταστρέφω για να το διατηρήσω πιο πλούσιο, για να δώσω μια απόδειξη ζωής σε μένα, στους άλλους, την ίδια τη ζωή, σε εκείνο που δεν μου γυρεύει καμία αναπόδειξη. Καθρεφτίζω την πιο φυσική ροϊκότητα, τη μέχρι ακινησίας ροϊκότητα, με μια σπασμωδικότητα όλο διαθλάσεις, που επιπλέουν άχυρα, λεμόνια και σκοτωμένα πουλιά. Κι όμως λίγο πριν, τι ήσυχα ήταν όλα, πόσο καλά βολεμένα στη θέση τους. Το μπουκάλι πάνω στο τραπέζι, το σταματημένο ρολόι, η βούρτσα στην καρέκλα, τα κάγκελα του κρεβατιού και οι στραβοπατημένες παντόφλες κάτω από το κρεβάτι. Και ο αέρας της κάμαρας ψύχρεμος, ανιδιοτελής, αμετακίνητος. Τώρα κουρντίζω το ρολόι και ψάχνω να βρω μια κάπως σοβαρή απάντηση σε αυτό το ανόητο, να κιόλας που χρησιμοποιώ επίθετα, τικ-τακ. Αν κάποιος ξαφνικά με χτυπήσει στον νόμο, θα γίνω σαν ένα τσιγάρο που ξεχάστηκε αναμένο στην άκρη του τραπεζιού να καίγεται ολομόναχο και η στάχτη του θα πέσει στο πάτωμα χωρίς θόρυβο. Τότε θα πω, η κάμαρα γέμισε καπνούς. Ας ανοίξουμε τώρα τα παράθυρα. Και θα είμαι βέβαιος πως αν είχα ξεχάσει το τσιγάρο αναμένο στο στόμα μου, θα μου είχε κάψει τα χείλη. Τίποτα δεν καταλαβαίνει αυτός. Θα του δώσω τη σπασμένη καρέκλα να κάτσει και θα σοριαστεί στο πάτωμα με τα πόδια του αστεία στον αέρα. Μα εγώ δεν θα γελάσω τότε. Θα του δώσω το χέρι μου να σηκωθεί και θα τον ξεσκονίσω προσεκτικά σε όλο του το σώμα με τη βούρτσα. Φτάνει μονάχα να σοριαστεί στο πάτωμα. Φθινόπωρο. Μαζεύονται τα σύννεφα. Παρέες-παρέες τα πουλιά επιστρέφουν σε πιο λιόλουστες πατρίδες. Οι ποιητές επιστρέφουν στα χαρτιά τους. Το φως γίνεται όλο και πιο στοχαστικό, αλλά και πιο κρυψίνοο. Μου είπανε πως αυτός ο κύριος είναι ειδικός στην αξιολόγηση των έργων τέχνης. Σπουδαίος τεχνοκρίτης, λέει. Έχει βγάλει πολλούς από την αφάνεια με μία του μόνο λέξη και έχει καταποντήσει άλλους με δυο του λέξεις. Εγώ ανέκαθεν λυπόμουν τους κριτικούς. Ένιωθα την αμηχανία τους μπροστά σε κάτι νέο, την ταπείνωσή τους, το πείσμα τους και τη φιλοδοξία τους.
Κανένας συγγραφέας δεν στάθηκε τόσο πιστός καθρέφτης της ανάποδης όψης του ανθρώπου όσο ο κριτικός. Θέλω να τον δοκιμάσω. Γράφω ένα ποίημα στο γόνατο. Οι γλόμποι κοιμούνται με το πρόσωπο στραμμένο προς τη σκοτεινή μεριά του διαδρόμου. Δύο νέοι δοκιμάζουν τα κλειδιά τους στην πόρτα της νύχτας. Δεν μπορούν να ανοίξουν το σπίτι τους, μένουν στο δρόμο, κοιτάζοντας μια τα άχρηστα κλειδιά τους, μια τα αστέρια. Ποιος έφταιξε γι' αυτό, ποιος φταίει, πες μου. Και οι τρεις σημαίες περασμένης γιορτής αργοσαλεύουν χαλαρωμένες στον εξώστη του δημαρχείου. Νύχτωσε. Δεν έχω σπίρτα να ανάψω το τσιγάρο μου. Το τσιγάρο είναι η άσπρη τύψη μιας ολόκληρης άνεργης μέρας. Ύστερα κολλά από κάπου δύο σαχλολυρικούς στίχους από ένα παλιό μου ποίημα διαγραμμένο. Άσπρα λουλούδια γυρίζουν λυπημένα από την κηδεία ενός καναρινιού με σειρματένιο βραχιόλι στο δεξί του πόδι. Έτοιμο. Μπράβο. Το δίνω σεμνά στον κριτικό. Τη γνώμη σας, του λέω. Θεέ μου. Τα μάτια του γίνονται δύο δίσκοι ζυγαριάς που ανεβοκατεβαίνουν. Ζυγιάζει τα λόγια μου. Ζυγιάζει και τα λόγια του. Πώς τον λυπάμαι. Κιτρινιάρης, αλήθωρος, κατσούφης. Και τι ωραίο το χρώμα σας, του λέω. Ναι, δεν τα αρνιέμαι, λέει με σοβαροφάνεια και καχυποψία. Και οι στίχοι σας βέβαια ωραίοι, κοινή αντιπαράθεση, κλειδιά και αστέρια. Ναι, αλλά... Αυτό το αλλά το λέει με ιδιαίτερο τρόπο. Είναι ολόκληρη η δύναμή του. Πρέπει να το χρησιμοποιεί με σύνεση ανάμεσα σε δύο μισοεπένους. Άλλοτε να το αποσιωπά, μα να το αφήνει να εννοείται. Φοβάται μη του σκαρώνω κανένα παιχνίδι και πέσει στην παγίδα. Φοβάται μην είμαι ιδιοφυΐα και μ' αγνοήσει. Φοβάται να είμαι ιδιοφυΐα. Φοβάται όμως και να μ' αγνοήσει, γιατί αν παρόλα αυτά το έργο μου θριαμβεύσει, θα αγνοηθεί εκείνος. Δεν θα φιγουράρει πλάι στο όνομά μου σαν ανάδοχος. Πάνω στην ώρα φτάνει το σωτήριο αλλά. Όλα λύονται ωραία-ωραία, δίβουλα, συμβιβαστικά προφυλακτικά. Εγώ εξακολουθώ να γράφω στίχους και αυτός κριτικές. Βλέπομαστε καμιά φορά στο δρόμο, χαιρετιόμαστε, μα είμαστε και δύο βιαστικοί. Και στρίβουμε στην πρώτη πάροδο, σφίγγοντας τις γροθιές μας και τα δόντια μας. Και αν βρω εκείνη την ώρα κάποιο φίλο μου, του λέω, πριν λίγο συνάντησα εκείνο τον ανόητο κριτικό. Και ο κριτικός λέει στο φίλο του, πριν λίγο συνάντησα εκείνο τον ανόητο ποιητή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πολλά συμφέροντα, ενδιαφέροντα, υστεροβουλίες που μας χωρίζουν και μας σμίγουν. Δεν έχει τέλος τούτη η ιστορία. Και ποια ιστορία έχει τέλος? Τα τζάμια των σπιτιών γίναν τετράγωνα καθρεφτάκια των σύννεφων. Αργότερα, η βραδιά θα βάλει στη μαύρη τσάντα της τούτα τα καθρεφτάκια τα αγορασμένα από τα πανέρια των μικροπουλιτάδων της οδού Αθηνάς, πίσω από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Ο κάτι πρέπει να γράψω για αυτό το σταθμό. Θα ρω πως είχε ξύλινους πάγκους. Σε μια άκρη καθόταν μια σιωπηλή γριά, κρατώντας τα γόνατά της ένα καλάθι, σαν να μην είχε τίποτα άλλο σε τούτο τον κόσμο. Ξαφνικά θυμάμαι πως το ίδιο ποίημα, κοντά-κοντά, υπάρχει δύο φορές η λέξη άσπρο. Άσπρη τύψη, άσπρα λουλούδια. Θα πρέπει να τα αλλάξω. Όχι, καλύτερα έτσι. Θα φανεί πως είναι επίτηδες βαλμένο. Κάτι που υποβάλλει ένα αίσθημα ισορροπημένης θλίψης. Το αίσθημα του λευκού χρώματος. Χωριά που και ο τείχος του Δημαρχείου θα είναι οπωσδήποτε ασβεστωμένος. Ένα τρίτο άρρητα άσπρο χρώμα. Έξοχα. Και είμαι βέβαιος πως κανένας μαγκούφης κριτικός δεν θα προσέξει και δεν θα επισημάνει αυτό το πιο ωραίο, το πιο τυχαίο. Μα τι λοιπόν, μονάχα για τους κριτικούς θα γράφουμε. Ετούτο το καταλαβαίνουν και κορδώνονται. Μα τι θα κάνουν κι αυτοί αν εμείς δεν γράφουμε. Θα αφανιστούν, κρέμονται κι αυτοί από τα χείλη μας. Σκέφτομαι να κηρύξω γενική απεργία ποίησης. Θα βγούμε στους δρόμους με μεγάλα πλακάτ. Κάτω η άρνηση, ζήτω η κατάφαση. Και όχι μόνο για την κριτική, μα για όλα, για όλη τη ζωή. Μα τι γυρεύουν οι πολιτισμένοι και οι πυροσβεστικές αντλίες. Βρέχει. Κρύβομαι στη γριά Αρσακίου. Ναι, βρέχει. Τι βρωμόκερος, Θεέ μου. Και εκείνα τα άσπρα λουλούδια, τα παρέσυρε η βροχή. Ας στο διάολο, κύριε Αρίωστε, λέω. Μας έπριξες με τα άσπρα σου και με τους κριτικούς σου. Άκου το άρρητο της βροχής πάνω στη γυάλινη στέγη της στο Άσαρ Σακίου με τα πολλά που καμισάδικα και με το ένα μουσικό κατάστημα του Κωνσταντινίδη. Στη βιτρίνα του εκτίθενται διάφορες παρτιτούρες, η βάλς και τα νυχτερινά του Σοπέν, το καλοσυντονισμένο κλαβεσέν του Μπαχ και η παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής. Δεν ξέρω τι είναι ο συνθέτη, όμως ακούω καθαρά το άρρητό της. Το ακούτε?
υπό την δυναστεία των κουνουπιών. Το φως είναι πλάι στο κομωδίνο. Πριν το σβήσω, εξετάζω τα χέρια μου. Τα βρίσκω πολύ φυσικά, πολύ παρόντα. Είμαι ήσυχος. Κλείνω τα μάτια. Ένα κουνούπι στριφογυρνά πάνω μου σαν ανεμιστήρας που φυσάει ενοχλητικά στο πρόσωπό μου. Σιγά σιγά εξοικειώνομαι μαζί του. Προσέχω το στροβίλισμα του ανεμιστήρα που βάζει σε κυκλική κίνηση όλα τα μόρια της σκιάς. Είμαι ένας εργάτης με λαδωμένη φόρμα που κάνει κάποια υδραυλική εγκατάσταση σε υπόγειο πολύ βαθύ και υγρό ή ένας ηλεκτρολόγος που τοποθετεί μια κεραία ραδιοφώνου στο τελευταίο πάτωμα ενός ψηλού σπιτιού ανεβασμένος νύχτα σε μια σκηνένια σκάλα μετέωρος. Μετέωρος πάνω από τα σύρματα των τηλεγράφων και τις ηλεκτρικές ρεκλάμες. Απλή και περίπλοκη που είναι η κάτοψη μιας πολιτείας. Το επίμονο βούισμα των μηχανών ενός διανυκτερεύοντος εργοστασίου μου αφαιρεί την ικανότητα της παρατήρησης και με κρατάει πιασμένο στο κέντρο της βουής. Ο γέρος είχε και μπαστούνι ή μήπως ομπρέλα. Κάνω μια τελευταία προσπάθεια να μη συγκρουστώ με τα γυάλινα θρήματα του ήχου και να αντιληφθώ το μηχανισμό του ήχου και να ελευθερωθώ από τον ήλιγκο. Και τ' άλλο μου πόδι ξεφεύγει από τη σκάλα. Αρπάζομαι από τα κάγκελα του εξώστη. Προφταίνω να δω το αεροπλάνο που περνάει πλάι μου. Ο πιλότος φοράει πέτσινο σακάκι και μεγάλα ματογιάλια. Οι βαλίτσες πάνω στο δίχτυ σαλεύουν. Το κάγκελο ξεκολλάει. Δεν μου μένει παρά να φεθώ. Πέφτω με τρομακτική ταχύτητα αλλά και διάβγεια στην ατμόσφαιρα των κουνουπιών. Γίνομαι ξαφνικά ένα κουνούπι. Ένα κουνούπι που σφυρίζω πεισματικά πάνω από τα αυτή μου ενώ ταυτόχρονα σκέφτομαι. Αύριο πρωί μόλις ξυπνήσω θα γράψω ένα ποίημα. Και πρέπει αμέσως να βρω κάποιον να το διαβάσω. Έστω και στη σπιτονικοκυρά μου σαν θα μου φέρει τον καφέ μου. Όταν γελάει φαίνονται τα κούφια της δόντια. Προπαίδευση για αποφυγή σχεδίου. Δεν θέλω να έχω σχέδια. Δίνω πάντοτε εξετάσεις μπροστά στα σχέδιά μου. Αυτό μου αφαιρεί τη διάθεση της δουλειάς. Μου δίνει τη συνείδηση του χρόνου. Με ελέγχει. Τίποτα της προκοπής δεν γίνεται έτσι. Δουλεύω από καθήκον, εκεί ακριβώς που δεν αναγνωρίζω κανένα καθήκον. Σκίζω λοιπόν τα σχέδιά μου, παραδέχομαι τη μηδαμινότητα των πάντων και κινούμε ελεύθερα μέσα στο κενό. Μα πάλι με καταδιώκει ο φόβος. Το να κινούμε πάντοτε μέσα στην άρνηση του σχεδίου μου ή του κάθε νέου σχεδίου. Αυτό είναι πάλι ένα σχέδιο. Πιο στενό, πιο βαρύ. Τοποθετεί ένα καθήκον τόσο στεγνό που μου καταστρέφει κάθε φυσικότητα. Μου τζώνω λοιπόν και σχέδια και αντισχέδια και αποφασίζω να σοπάσω και να πεθάνω όπως όπως. Ξαπλώνω σε δύο καρέκλες στη λιακάδα, ξεδιπλώνω την εφημερίδα μου, δεν διαβάζω, δείχνω στο κεφάλι μου. Καλά είναι. Το πράσινο τραπέζι του καφενείου, τον καρσόνι που μου φέρνει τον καφέ μου, ο κρότος από το τάβλι, το μερμήγκι που περπατάει στο χέρι μου. Και ούτε που υποψιάζονται πόσο όμορφα είναι, πόσο αθώα. Και η ξενιτιά του αέρα και η περιφρονητική συμπόνια του αέρα για την αθωότητά τους. Εγώ τα αγαπώ και τα ζηλεύω κάπως. Εγώ που έχω τις τσέπες μου γεμάτες παλιά χαρτονομίσματα χωρίς καμία αγοραστική αξία, χωρίς καθόλου αντίκρισμα σε χρυσό. Το σακάκι μου βαραίνει. Θα το βγάζα να το κρεμάσω στη ράχη της καρέκλας αν δεν ήταν τόσο σκισμένο το πουκάμισό μου με το ξέθωρο και ντυμένο μονόγραμμα. Γιατί με βλέπεις ένας μικρός, εξόριστος πρίγκιπας 16 ετών με ξανθά μαλλιά και πολύ λεπτά χέρια. Ξέρω πως δεν έφταξα σε τίποτα. Δεν έχω λαό, δεν έχω εξουσία. Στο στυλβωτήριο που δουλεύω τα χέρια μου γεμίζουν βερνίκια. Δεν καθαρίζουν με το σαπούνισμα. Τα τρίβω και με ελαφρόπετρα. Όταν πηγαίνω καμιά φορά στο θέατρο φορώ τα μπαλωμένα γάντια για να κρύβω τα μουτζουρωμένα νύχια μου. Μια μικρή μοδίστρα που πλαγιάζω μαζί της στο σιδερένιο κρεβάτι. Έχετε κάτι το πριγκιπικό, μου λέει. Απλώνω τα χέρια μου στο φεγγάρι που μπαίνει από το φεγγίτι της σοφίτας. Κλαίω. Εκείνη σκύβει απάνω μου σαν να είμαι κανένα ορφανό. Ανοίγω την πόρτα και την πετάω κάτω από τη στριφτή σκάλα. Μήπως χτύπησε τα χέρια της. Όχι, όχι, έχει μονάχα ένα μικρό σημάδι στο πάνω της χείλη. Πόνεσες πολύ, της λέω. Όχι πολύ, λέει. Της βγάζω και την άλλη κάλτσα και τη φυλώ στο φτωχό της το πόδι. Σε συγχωρώ, της λέω. Αλήθεια, σε συγχωρώ. Αυτή με κοιτάει και χώνει την κοιλώτα της κάτω από το μαξιλάρι. Τι ώρα να είναι. Ήσυχη βραδιά γεμάτη μυστική καλοσύνη. Μιλάει με σιγανή φωνή και περπατάει στρωτά χωρίς να κουνάει τα χέρια της. Σαν μια μακρινή συγγέννησα της μητέρας, μαυροφορεμένη,
που ερχόταν μια-δυο φορές το χρόνο σπίτι, συνήθως το απογευματάκι πριν ανάψουν τις λάμπες. Μάλιστα θυμάμαι πως εκείνες τις ώρες ο μεγάλος καθρέφτης του σαλονιού έπαιρνε μια ιδιαίτερα διάφανη θαμπάδα, σαν μια κάθετη λουρίδα θαλάσσιου βυθού. Η θεία Ιάννα, λοιπόν, έτσι τη φωνάζαμε, έφερνε σε εμάς τα παιδιά μπομπόνια σε σακουλίτσες από πράσινο λεπτό χαρτί, πάντα πράσινο, ένα οχρό και λυπημένο πράσινο. Ίσως επειδή η θεία Ιάννα ήταν φτωχή, έτσι λέγαν, δεν ξέρω, με κυριεύε ένα γλυκύ προαίσθημα περασμένης θλίψης. Κοιτάω τα αστέρια, έτσι καθώς τα κοιτούν οι θαλασσινοί από το καράβι τη νύχτα της Ανάστασης, και ξαφνικά χωρίς λόγο νιώθω πως έχω γίνει ένας μικρός πρασινοπός γολόμπος στο διάδρομο λαϊκού ξενοδοχείου την ώρα που ο νισταγμένος υπάλληλος γράφει στο χοντρό βιβλίο εισόδου τα ονόματα ενός νεαρού φοιτητή και μιας κοπέλας με τσίτινο λουλουδάτο φόρεμα. Κρατιούνται από το χέρι και ανεβαίνουν την ξύλινη εσωτερική μισοσκότεινη σκάλα. Όμως λίγο αργότερα γίνεται έφοδος της αστυνομίας. Βροντούν τις πόρτες, τρίζουν τα σανίδια. «Ντύσου», του λέει το κορίτσι. «Μια στιγμή», λέει αυτός, «είναι ακόμα σε στήση». Χτυπούν πάλι την πόρτα. «Ανοίχτε», η φωνή επιτακτική. «Ποιος?» Πίσω από την κλεισμένη πόρτα βιαστικές κουβέντες, αξεδιάλυτες, βίαια πατήματα στο διάδρομο. Ξαφνικά ένας τρομερός κρότος. «Τι είναι, τι τρέχει?» Όλες οι πόρτες ανοίγουν. Δεν είναι τίποτα. Ο γύψινος μπούστος του κανάρι έγειρε και γκρεμίστηκε στη σκάλα. Οι πόρτες τώρα χάσκουν μπροστά στον κενό του διαδρόμου όπου κρέμονται οι δύο κορνίζες των ιδρυτών του ξενοδοχείου. Οι αναμαλιασμένοι νικάριδες μπαίνουν απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι στα δωμάτια τους. «Κρίμας», λέει η χοντρή καθαρίστρια. «Εγώ νόμιζα πως θα είχε αυτοκτονήσει κάποιος. Ίσως ο κύριος του Πέντε, αυτός παίζει βιολί». Οι πόρτες κλείνουν πάλι. Ούτε αστυνομία, ούτε εκείνο το ζευγάρι. Μονάχα ο μισοτελειωμένος ύπνος των νικάριδων μένει στο διάδρομο να κοιτάζει τις δύο κορνίζες. Εγώ κοιτάω τους προβολείς του τελευταίου λεωφορείου που κάνει το δρομολόγιο Ακαδημία βουλιαγμένη. Άραγε πίσω από κάθε αστέρι να κάθεται και ένα παιδί με λίγους γυάλινους βόλους στη φούχτα του. Και ο Κανάρης την απόγεινε. Θα ρίξουν τα κομμάτια του γύψου στο μεγάλο βαρέλι των σκουπιδιών μαζί με πορτοκαλόφλουδες και πράσινες χαρτοσακούλες. Πλάι μου περνάει ένας νέος. Στον μπόρ του καπέλου του έχει μια τρύπα από κάψιμο τσιγάρου. Αν είχα λεφτά θα του αγόραζα μια τραγιάσκα. Θα του πήγαινε πιο όμορφα η τραγιάσκα, γιατί ήταν μελαχρινός και αδιάφορος. «Σας έφερα ένα μικρό δώρο», θα του έλεγα, εντελώς ασήμαντο. Μα η διεύθυνσή του, πώς θα του πάω τώρα την τραγιάσκα. Στη γωνία ένας πόλισμαν ανάβει ένα σπίρτο και κοιτάζει το ρολόι του. «Τι ώρα έχετε, παρακαλώ», ρωτάω. 12:15, μου λέει μαλακά. Το πρόσωπό του δείχνεται συμπαθητικό στη λάμψη του σπίρτου. Έσβησε. «Ναι, ένας πόλισμαν με μαλακιά φωνή. Θέλω να συμφιλειωθώ με όλο τον κόσμο. Θέλω να γυρίσω στο δωμάτιό μου, να γδυθώ, να πλαγιάσω στο κρεβάτι μου και να κοιτάω ένα-ένα τα δάχτυλα των ποδιών μου πάλι και πάλι. Και να μ' αρέσουν». Δειλινός περίπατος. Τα σπίτια έχουν τα μυστικά τους. Νεύουν ανάμεταξύ τους με χρώματα, με σκαλίσματα, με παράθυρα, ανθέμια, καπνοδόχους στις πιο απίθανες και υπονοητικές στάσεις. Μόλις βγαίνω από την πόρτα μου, τα συλλαμβάνω επ' αυτοφόρο να κουβεντιάζουν χαμηλόφωνα. Μόνο μια σωπαίνουν και οι προσώψεις τους σοβαρεύουν σαν να μπήκε στη φιλική τους συγκέντρωση κάποιος ξένος. Έχουν τη δυσαρεστημένη έκφραση του ανθρώπου που έπινε το τσάι του και τον ενοχλήσανε τόσο πολύ που το χέρι του με το φλιτζάνι καρφώθηκε ασάλευτο λίγο πιο κάτω από το πηγούνι του. Το ίδιο και οι δρόμοι. Μόλις με βλέπουν, κλειδώνουν βιαστικά τα μυστικά τους, ποτέ κάτω από το φανάρι της γωνίας, ποτέ κάτω από τις λίγες πιπεριές, ποτέ στη σκιά ενός σταθμευμένου φορτηγού αυτοκινήτου. Μοιάζουν έτσι με τον κλειδωμένο τεράστιο μπουφέ του παλιού σπιτιού μας. Πίσω από τα σκαλιστά του κρύσταλλα που αντανακλούσαν τα φωτεινά τετράγωνα των παράθυρων μικρογραφημένα, μάντευα τα λεπτάρα κοπότηρα, τα σημαίνια κουταλάκια που τα παρουσίαζαν μόνο σαν είχαμε επίσημες επισκέψεις, ένα θεόρατο πιρούνι για το σερβίρισμα του ροφού, πορσελάνες, βάζα με στρογγυλό νερατζάκι και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι ποτέ μου δεν τόδα, στο τελευταίο ράφι ήμουνα πολύ μικρός και δεν έφτανα να δω, παρότι έβαλα καρέκλα και ανέβαινα ως εκεί ένα απόγευμα που έλειπε η μητέρα και είχε ξεχάσει το μπουφέ ξεκλείδωτο. «Καλησπέρα, Αρίωστε, τι γίνεσαι?» Ακούω μια παράξενα γλυκιά φωνή. Ένας συνάδελφός μου του γραφείου. Η φωνή του με λυπάται
Κοιτάω μέσα στα μάτια του πως είμαι λυπημένος και αξίριστος. Το λιόγερμα λαμπαδιάζει σε κυκλειδώματα παλκονιών και σε παράθυρα, πανένδοξο και πένθυμο. Κι είμαι σαν ένας που τον εγκατέλειψε χτες η γυναίκα του και τώρα περπατάει στους δρόμους, ξέροντας πως το σπίτι του είναι κλειδωμένο, πως οι κάμαρες είναι άδειες με λίγη σκόνη στη ράχη των επίπλων και μόνο στην άκρη του καναπέ έχουν μείνει τα καφετιά φθαρμένα γάντια της που τα ξέχασε την τελευταία στιγμή πριν φύγει. Ωστόσο, το δειλινό πλημμυράει από χρώματα, τριανταφυλλί, μενεξελί, κίτρινο, λουλακί, σμαραγδί, ολοπόρφυρο και ένα χρυσό ποτήρι με χλιαρό νερό. Βρέχω εκεί μέσα άκρη-άκρη τα δάχτυλά μου, τα σκουπίζω στην άσπρη πετσέτα, υψώνω το ποτήρι. Μπορώ να ιερουργήσω μοναχικός μέσα στον κόσμο. Η τριανταφυλλιά κι εγώ. Τώρα, με την άνοιξη, βγαίνω στο μικρό τετράγωνο γης που αφήνει το άνοιγμα των σπιτιών. Το έχω για κήπο. Κάθομαι στην καρέκλα μου και τα λέμε με την τριανταφυλλιά μου. Όλα σαν να έχουν ομορφύνει. Εγώ, τα παπούτσια μου, η καρέκλα, η τύχη, ο ουρανός. Ακούμε στον απάνω δρόμο που φεύγει το ταχυδρομικό αμάξι για την επαρχία. Ξέρουμε πως τα δυο του άλογα είναι άσπρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε όχι τόσο από τον κρότο που κάνουν οι οπλές τους, όσο από τον ήχο των κουδουνιών. Το ξέρουμε και οι δύο, δηλαδή εγώ και η τριανταφυλλιά. Άξαφνα φυσάει ένας λεπτότατος αέρας. Οι σκιές των κλαδιών κάνουν κάτι χειρονομίες στο χώμα σαν να κλειδώνουν μικρά συρτάρια. Ύστερα ρίχνουν το κλειδί στον κόρφο τους και μένουν ήρεμες και ακίνητες, σαν να ανήξερες τάχα, σαν να μην συνέβη τίποτα. Λοιπόν, ακόμη και η τριανταφυλλιά κάτι μου κρύβει. Βέβαια κι εγώ. Από το απέναντι παράθυρο κάποιος ρωτάει. Ο άλλος από το άλλο παράθυρο απέναντι ρωτάει και εκείνος. Δεν απαντάει. Ύστερα μπαίνουν μέσα και οι δύο και παίζουν στα χέρια τους τα κλειδιά από τα κλεισμένα συρτάρια. Εγώ ακούω το μεταλλικό τους ήχο. Ώστε λοιπόν απάντηση δεν υπάρχει. Η σκιά του τοίχου μετακινήθηκε. Όλη η τριανταφυλλιά είναι τώρα μέσα στο νίσκιο. Δεν έχει δική τη σκιά, ούτε εγώ. Παίρνω την καρέκλα μου και μπαίνω μέσα. Ύστερα από το τέλος. Αλήθεια λοιπόν. Θα έρθει μια μέρα που δεν θα υπάρχει στο αντικρινό σπίτι μέσα στη φτωχή κάμαρα τούτο το όμορφο αγόρι που κάθε πρωί, θαρώντας πως κανένας δεν το βλέπει, γδύνεται και κάνει σουηδική γυμναστική. Εγώ στέκω πίσω από τις γρίλες, κρατώντας την ανάσα μου. Και ακόμη δεν θα υπάρχει το μικρό κορίτσι με το σταχτή πλεχτό που 3 μήνες τώρα περνάει με το χάραμα κρατώντας ένα άδειο καλάθι. Και είναι αλήθεια πως και τούτη η γη μας κάποτε θα πεθάνει, σαν μια γριά σε μια άδεια κάμαρα θεοσκότεινη, χωρίς φωτιά, δένοντας τα κοκαλιασμένα χέρια της πάνω στη ζαρωμένη κοιλιά της. Και δεν θα υπάρχουν πια τούτα τα φωτεινά τετράγωνα, λοξά, στηριγμένα στους κρεμαστούς οοειδείς καθρέφτες, οι φτωχοί με το δισάκι τους, οι πλούσιοι με τις χρωματιστές γραβάτες τους, τα παράθυρα, η δόξα, το αλουμινένιο κατσαρολάκι, οι λέξεις, μια καλτσοδέτα. Μονάχα που το συλλογέμαι, γίνομαι τόσο ήσυχος, ανεξίκακος και αμέριμνος που αποφασίζω να μην πάω στο γραφείο μου. Ανοίγω το σιδερένιο κουτί όπου φυλάω κάθε λογή σκουμπιά και τα μετράω. Ύστερα σηκώνω τα μανίκια στο πουκάμισό μου και περιμένω κάποιον να μου κόψει τις φλέβες για να του πω ευχαριστώ και αυτός να με πιστέψει. Πρέπει να με πιστέψει, γιατί δεν θα έχω τίποτα άλλο και αυτό το ευχαριστώ κάπου πρέπει να μείνει, σαν το σπαθάκι εκείνο του νεκρού αδελφού μου που ποτέ του δεν έσφαξε τίποτα και μένει κρεμασμένο στην κρεμάστρα του διαδρόμου ή σαν εκείνη την ομπρέλα της βροχής που κάτω της φιλήθηκαν 2 νέοι γυρίζοντας νύχτα από 3ωρο φροντιστήριο λατινικών ή νομισματολογίας και οι τροχονόμοι είχαν πάρει από τις διασταυρώσεις τα σκαμιά τους και είχαν φύγει. Μεσημεριάτικο όνειρο. Ζεστό, λαμπρό, θερινό μεσημέρι, κοιμάμαι. Ταυτόχρονα όρθιος μπροστά στο κρεβάτι κοιτάω εμένα που κοιμάμαι. Τον φυλάω ακόμη μια φορά, όχι στα χείλη τώρα, μα στο μέτωπο και τον σκεπάζω ως το λαιμό με το σεντόνι. Έχω αλλάξει σεντόνια, έβαλα μάλιστα και ένα τριαντάφυλλο στο ποτήρι. «Καλέ μου αρίωστε», του λέω. «Δεν είσαι το είδωλό μου στο νερό, είσαι εδώ, στο στέρεο κρεβάτι με τα 4 μεγάλα μπρούτζινα πόμολα. Πώς λάμπουν πάνω από τα γλιστά σου βλέφαρα. Λοιπόν, δεν θα πνιγούμε, κοιμήσου». Και καθώς αλαφροκοιμάται ανάσκελα ολόγυμνος κάτω από το σεντόνι, είναι ένα άγαλμα ψυχρό που αναδίδει θερμότητα.
Παρατηρώ τις αντάβιες από τα πόμολα του κρεβατιού στο πρόσωπό του, τις αναλογίες των ποδιών και των χεριών, το καμπύλωμα του στέρνου, το κύλωμα της μέσης, την προεξοχή στο πάνω μέρος των μυρών και αποκόβομαι από το χρόνο. Παρατηρώ με μάτια δίχως κόρες, ίδια με τα μάτια αγαλμάτων. Κατανοώ με μοναδική πληρότητα το κενό. Είμαι το άγαλμα που δεν έχει ανάγκη από αγάλματα, μήτε από καμιά παρατήρηση της ακινησίας του. Μήπως αυτό είναι η αυτάρκεια, μήπως ο θάνατος. Ωστόσο ένα αλαφρό κυμάτισμα του στήθους ραγίζει την ευστάθεια ανάμεσα στο άσπρο του σεντονιού, στο φως του παραθύρου και στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η αναπνοή είναι ένα διαφιλονίκητο παρόν που συνεχίζει την παροδικότητα και τη θυμίζει. Βρίσκω την έλλειψη και προσπαθώ να αποκαταστήσω το άγαλμα στην τάξη ενός αφηρημένου θεωρήματος. Αν τώρα σηκώσω το σεντόνι, δεν θα υπάρχει πια καθόλου άγαλμα. Αυτή τη στιγμή προσέχω τις βρώμικες κάλτσες της περασμένης εβδομάδας να ξεμητίζουν κάτω από το κρεβάτι. Τις πρόχνω κρυφά με το πόδι μου στο βάθος και πηγαίνω αθόρυβα στο παράθυρο. Δεν θυμάμαι πια τη στάση των αγαλμάτων. Εδώ δεν είναι παρά ένας άνθρωπος που κοιμάται και μάλιστα ροχαλίζει κάπως. Κλείνω τα μπατζούρια να μην μπαίνει η αντιλιά και με ξυπνήσει, γιατί και μέσα στον ύπνο μου ακούω ευχάριστα το ροχαλιτό μου. Με βεβαιώνει πως κοιμάμαι, πως υπάρχω, πως είμαι ο αρίωστος με τα μεγάλα πρασινογάλανα μάτια που ξέρουν να βλέπουν και μέσα από τον ύπνο τα αόριστα και αόρατα, τα φωτεινά και σκιερά και τους λίγους μαραμένους ναρκίσους ανάμεσα στις σελίδες των ποιημάτων του Πορφύρα. Θα πρέπει να τους πετάξω αυτούς τους ναρκίσους. Θα μου λεκιάσουν το βιβλίο. Εξάλλου δεν τους συμπαθώ εξαιτίας της συνωνυμίας τους με τον Άρκισο. Καταλαβαίνεις, αρίωστε. Καταλαβαίνεις. Δεκαπενθήμερος άδεια μεταποδοχών. Προχωρημένη άνοιξη. Ζέστη. Γυρίζω από την αγορά. Ψώνισα κάμποσα φρούτα. Τα βιάζω στο τραπέζι μου. Μοσχοβόλησε το δωμάτιό μου. Το φως είναι σχεδόν γαλάζιο, σαν ένα διπλοσέντονο περασμένο από το λουλάκι. Πάνω στο στρατσόχαρτο, όπου ήταν διπλωμένα τα φρούτα, τραβάω με μπλε μολύβι γραμμές, απορριμμένες, λέξεις, στίχους, πουλιά, καλύβια, ένα γεφύρι, τέσσερις χάρτινες σημεούλες, το προφίλ ενός στράγου και πάλι λέξεις, σαν να βρίσκομαι κάτω από τα δέντρα της εξοχής. Η άνοιξη όσο να είναι, έχει κάτι να μοιράσει σε όλους, σε παιδιά και γερόντους, προπάντως στις γυναίκες, παρότι οι γυναίκες προσπαθούν να το κρύψουν. Ωστόσο τα τριαντάφυλλα ξεχωρίζουν ανάμεσα στον μπούστο τους. Τριαντάφυλλα, εκατόφυλλα, μυριόφυλλα. Χωριά που τις προδίδει η ευωδία τους. Και πάντοτε προφταίνει ο ήλιος. Φτάνει στην ώρα του πάνω από τα ξύλινα παγκάκια των κήπων, πάνω από τους φτωχούς καπνοδόχους μέσα από το παράθυρό μου. Α, τι όμορφα. Τώρα τα παιδιά θα παίζουν γύρω από το πηγάδι και ο Μπαρμπαστάθης θα ανηφορίζει όπως τότε το λόφο με τα λιόδεντρα. Ήσυχος γεροντάκος καλόβολος και σαν τυφλός, ακουμπώντας το ραβδί του όπως τον ώμο της Αντιγόνης. Ακούει τα κουδουνάκια στις ουρές των τζιτζικιών. Βλέπει τις μικρές φωτιές που σπιθοβολάνε στις δροσοστάλες των φύλων. «Πού πας», του λέω. «Πού πάει». Χαμογελάει και δεν ξέρει. Ούτε εγώ ξέρω. Μόνο που δίψασα. Θα ήθελα ένα ποτήρι πολύ παγωμένο νερό. Γιατί βέβαια το νερό μέσα στα παγούρια των στρατιωτών θα έχει ζεσταθεί από το λιοπύρι. Καθαρίζω ένα αχλάδι, το μασουλάω αργά-αργά. Έχει μια γεύση φιλιού. Λίγο αεράκι μπαίνει από το παράθυρο. Το στρατσόχαρτο τρίζει. Έχει γίνει κάτι σαν σαντούρι στην εμποροπανήγυρη του Αγιώργη Μετάλογα, τις αγελάδες, τις χρωματιστές μπατανίες. Και ήταν μια μέλισσα που βρέθηκε. Ήρθε βουίζοντας και κάθισε στη φλούδα του καθαρισμένου αχλαδιού. Και μόνο μιας κατάλαβα πως γίνεται το μέλι και το ποίημα. Η πρόκληση της ημέρας. Μόλις εγώ βγαίνω έξω και κλείνω την πόρτα μου, ο δρόμος ανοίγει τη δική του. Η μέρα είναι μια πελώρια αίθουσα άσπρη, κάτασπρη ολοκάθαρη. Μια αίθουσα αναμονής ιατρείου, με ολάνυχτα παράθυρα, παντού ήλιος. Τσούζουν τα μάτια από το φως. Ωστόσο, επιμένω να μην κλείνω τα μάτια για να πιστέψω στον εαυτό μου. Εδώ οι καρέκλες είναι κάτασπρες και τα τραπεζάκια με τα σταχτοδοχεία και τα περιοδικά. Τι τα έχουν τούτα τα ιατρικά περιοδικά, μια και είναι κάτασπρα, ατύπωτα, και ούτε το πώς θεραπεύεται ο θάνατος δεν γράφουν. Δύο κυρίες απέναντι κρατούν στα γόνατά τους τις ακτινογραφίες τους καμωμένες ρολό. Ένας νέος πιοκί ξύνει ευγενικά το δόντι του με μια οδοντογλυφίδα. Σίγουρα η οδοντογλυφίδα θα έχει μείνει πολλές μέρες στην τσέπη του και θα είναι μαύρη σχεδόν,
Γι' αυτό βάζει μπροστά το άλλο του χέρι και την κρύβει. Τότε καταλαβαίνω πως και το δικό μου κολάρο είναι βρώμικο. 2 εβδομάδες τώρα δεν άλλαξα πουκάμισο. Βλέπω που με παρατηρούν και σωπαίνουν. Άξαφνα το κεφάλι μου ξεκολλάει από το λαιμό μου, εξαφανίζεται. Γίνομαι σαν εκείνους τους χοντρούς, ακέφαλους κούκλους των συνοικιακών γραφείων. Τους φτιαγμένους από μαύρο σατέν και παραφουσκωμένους με άχυρο ή πίτουρο, όπου προβάρουν τα μεταποιημένα πανωφόρια ή σακάκια. Τώρα ησυχάζω. Μιας και δεν έχω κεφάλι, δεν μπορούν πια να ξεχωρίσουν σε ποιον ανήκει αυτό το βρώμικο κολάρο. Η αίθουσα γίνεται πάλι κάτασπρη. Μα λίγο-λίγο τα μάτια μου συνηθίζουν στο πολύ φως και αρχίζω να διακρίνω. Να λίγη σκόνη κάτω από μια καρέκλα, ένα αποτσίγαρο στη γωνία, ένα πόντος φευγάτος στην κάλτσα της κυρίας. Επιτέλους ανακουφίζομαι. Καλέ μου αρίωστε, λέω και χτυπιέμαι φιλικά στον ώμο. Περπατάω πιο γρήγορα. Πιο κάτω συναντάω ένα ραχητικό. Τότε τεντώνω όσο παίρνει τη ραχοκαλιά μου και ψηλώνω. Ψηλώνω τρομερά. Τόσο που δεν χωρώ να μπω στο συνοικιακό γραφείο να προβάρω το καινούριο μου σακάκι. Χειμωνιάτικο βράδυ. Τι να κάνεις με αυτό το χιονόκερο. Και να μην έχεις και θέρμανση. Κλείνουμε από νωρίς την κάμαρά μου, ανάβω τη λάμπα μου και διαβάζω κανένα βιβλίο. Καλό πράγμα τα βιβλία. Και στα καταργέμαι καμιά φορά. Φίλοι. Πιστοί φίλοι. Δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ. Φιλολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, πολιτική οικονομία, ιστορία, μυθολογία, ψυχολογία, μυθιστόρημα, ποίηση, προπάντων ποίηση. Πότε-πότε βέβαια νιώθω το μυαλό μου παραφορτωμένο, σαν να κρατώ στην κορφή του κεφαλιού μου κάμποσες στάμνες τη μία πάνω στην άλλη και φοβάμαι μην πέσουν και σπάσουν. Γι' αυτό πρέπει να στέκω ασάλευτος, ντούρος, κοιτάζοντας ίσα μπροστά μακριά, πολύ μακριά για να κρατήσω την ισορροπία μου. Μα τον καρσόνι του εστιατορίου κρατάει στο χέρι του ένα δίσκο με πιότερο από 10 ξέχυλα πιάτα λογιό-λογιό φαγιά και μετακινείται ανάμεσα σε τόσα τραπέζια και καρέκλες με αφάνταστη ευκολία, ευληγησία και μάλιστα με χάρη χορευτή. Δοκιμάζω κι εγώ να κουνήσω το κεφάλι μου μπροστά στον καθρέφτη. Εντάξει, δεν έσπασε τίποτα. Κάποιες φορές πάλι μένω αμήχανος ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου, ιδίως της φιλοσοφίας ή της αισθητικής, σαν το φουκαρά το Φερναντέλ, ανάμεσα στα μακριά σαν εξαρθρωμένα χέρια του και στα φαρδιά βρακιά του που οι τσέπες τους χάσκουν, χαζεύοντας την ίδια του τη σαστιμάρα. Άξαφνα πιάνει δυνατή νεροποντή. Μου σκεύει ολόκληρος και τα σάλια του τρέχουν. Ωστόσο απλώνει το ανοικονόμητο χέρι του και σιάνει την τζάκιση του παντελονιού του με σπαρταριστή κοκεταρία. Γελάει και ο ίδιος. Κάποιος φωνάζει «Φερναντέλ, Φερναντέλ». Ο Φερναντέλ στρέφει το ξεχαρβαλωμένο κορμί του, κανένας. Ώστε λοιπόν μπορεί να μείνει ο εαυτός του, αστεία χαριτωμένος, αθώος, άχαρος, αυτοευχάριστος και αυτοευχαριστημένος μέσα στην άγνοιά του. Μια άγνοια τόσο αγνή και συμπαθητική που τον κάνει ακόμη μια φορά, αλλά με μεγαλύτερη τώρα τρυφερότητα, να σιάξει την τζάκιση του παντελονιού του. Και η βροχή συνεχίζει να χτυπάει πάνω στο τζίγκο του υπόστεγου σαν ένα πλήθος γραφομηχανές που τις χειρίζονται φτωχές δαχτυλογράφες γράφοντας αιτήσεις ανέργων για κάποιο χριστουγεννιάτικο κουτσοεπίδομα. Ωστόσο τα βιβλία είναι μια συντροφιά μοναδική για το χειμώνα. Μόνο που τα λογοτεχνικά βιβλία είναι κάπως μονότονα. Όλα το ίδιο περίπου λένε πίσω από το τέλος τους. Πως τίποτα δεν αξίζει πάρεξ το χαρτί και το μελάνι και πως όλα τα πάντα γίνονται για να γράφουν οι συγγραφείς βιβλία, αφού όλα τούτα γίνονται μονάχα για να δίνουν στο στίχο σου αφορμή, που λέει και κάποιος ποιητής. Καμιά αντίρρηση δεν έχω. Με κάνει όμως να δυσφορώ το γεγονός πως από μέρες έχει κοπεί ένα κουμπί του παλτού μου. Το έχω φυλάξει στην πάνω αριστερή τσέπη του γυλαίκου μου και τα άλλα 2 κουμπιά είναι ετοιμόρροπα. Κάθε πρωί το θυμάμαι. Στρίβω τις κλωστές για να τα στεριώσω όπως όπως και λέω πως το βράδυ οπωσδήποτε θα τα ράψω. Απόψε όμως δεν παίρνει αναβολή. Καλά που το θυμήθηκα. Παρατάω ανοιχτό το βιβλίο στο τραπέζι, περνάω την κλωστή στη βελόνα και ετοιμάζομαι σαν πολεμιστής να κάνω έφοδο, να νικήσω ένα τρομερό αντίπαλο και να ησυχάσω πια πάνω στις δάφνες μου. Μα δεν βρίσκω το κουμπί. Αναποδογυρίζω όλες τις τσέπες μου, βλαστημώ, ανακατεύω όλα τα συρτάρια μου, πετάω χάμω τις κουβαρίστρες, χάνω στο τέλος και τη βελόνα. Τα παρατάω λοιπόν όλα, αφήνω πίσω μου μια κάμαρα αναστατωμένη, κόβω και τα υπόλοιπα κουμπιά και βγαίνω στο δρόμο, με στο γερό κρύο, με ανοιχτό πανοφόρι. Αν τώρα με ρωτούσε κάποιος γιατί γυρνάω ξεκούμποτος, θα του έλεγα πως έτσι μ' αρέσει εμένα.
πως εγώ δεν κρυώνω και θα γελούσα δυνατά για να μην ακούγεται το χτύπημα των δοντιών μου. Πιο κάτω μάλιστα θα βγάζα το παλτό μου, θα βγάζα και το σακάκι μου, θα τα κρατούσα στο χέρι, ασήκες βλέπεις, ξέροντας πως αύριο θα πέφτα στο κρεβάτι με βροχοπνευμονία. Ποιος θα με κοιτάξει τότε, ποιος θα μου ψήσει ένα γάλα, ποιος θα τεινάξει το θερμόμετρο που η υδράγυρος θα φτάνει το 42 και το άπλυτο ποτήρι στο κομωδίνο θα γυαλίζει κάθε πρωί σαν γυάλινο φέρετρο ενός πουλιού και μόνο μια λεπτή λουρίδα φως μπαίνοντας από τη χαραματιά της πόρτας θα μετατοπίζεται αργά στο σκονισμένο πάτωμα σαν το μακρύ οροδίχτυ ενός αόρατου ρολογιού που σχεδιάζει τον τελευταίο μου κύκλο. Μα το Θεό συγκινήθηκα. Τρέχει η μύτη μου. Μα να το καλέ το κουμπί. Πάνω στο τραπέζι, να κυβελώνα με την γλωστή πλάι του. Ράβω το κουμπί στη θέση του. Στεριώνω και τα άλλα δυο κουμπιά. Τι καλά Θεέ μου, κουμπώνομαι. Γιατί και μέσα στο δωμάτιο φοράω το παλτό μου. Νιώθω ζεσταμένος και άξιος. Ω ναι. Η μεγαλύτερη δυστυχία του κόσμου είναι η αναβολή. Κλείνω και το όμορφο βιβλίο σαν να κουμπώνω τα τρία κουμπιά στο σακάκι ενός φίλου μου να μην του φύγει η ζεστασιά του. Τώρα ασκροταλίζει όσο θέλει η βροχή πάνω στο τσίγκο. Δεν είναι γραφομηχανές, όχι όχι, είναι μικρά τα μπούρλα που συνοδεύουν ένα τραγούδι από τα παιδικά μας χρόνια πάνω στα καραούλια της μονοβασιάς προς την απέραντη μυρτώα θάλασσα. Όι όι, πικρή και αξέχαστη πατρίδα. Ώρα φαγητού, μεσημέρι, κρύο, οι δρόμοι λασπωμένοι, ένας ήλιος θολός σαλαστιχένια κίστη με πάγο στο στήθος μιας άρρωστης. Γυρίζω από το γραφείο μου. Πάω να ζεστάνω ένα πιάτο όσπρια που έχει μείνει από τα χτες. Ίσως να έχουν ξυνήσει. Το καμινέτο έχει σκουριάσει. Άραγε θα φτάσει το ενόπνευμα να ψήσω και ένα καφέ. Περπατάω και σκέφτομαι την κάμαρά μου με το σιδερένιο ξέστρο το κρεβάτι. Μπροστά μου πηγαίνει ένας άνθρωπος ξυπόλυτος με ρυπωμένα ρούχα. Πίσω του ένα τσούρμο παιδιά χανίζουν. Το πετάνε πέτρες. Τον κοιτάνε με τα ξύλινα σπαθιά τους. Αυτός γελάει αδιανόητα μέσα στα μακριά του χέρια και τα μακριά του πόδια σαν μέσα σε ένα πολύ φαρδί πανοφόρι και μέσα σε ξεχυλωμένες κάλτσες. Τι μεγάλα που είναι τα μάτια του. Καθώς περπατάει, μοιάζει να αγωνίζεται, ώσπου να διοχετεύσει την κίνηση του στενόμακρου κορμιού του ως την άκρη των εξαρθρωμένων ποδιών του. Έτσι ολόκληρη η δύναμή του ξοδεύεται στην προσπάθεια και όταν κάνει να κινηθεί μένει εντελώς ακίνητος και γελίος μέσα στον κύκλο της αδεξιότητάς του. Τόσο που και ο ίδιος χαζεύει κάτω από το γέλιο του, σαν κάτω από μια αναποδογυρισμένη ομπρέλα. Το γέλιο του πέφτει με το σκύψιμό του και πλατσουρίζει στις λάσπες. Αρχίζει σιγανή ψυχάλα και αυτός στη μέση του δρόμου απλώνει το τεράστιο σαν του καραγκιόζη χέρι του, σαν να είναι να πιάσει ένα αόρατο πουλί. Και αλήθεια, ένα πουλί κάθεται στην παλάμη του. Τα παιδιά γύρω του χαλάνε τον κόσμο. Ξαφνικά από τον αντίθετο δρόμο φτάνει ένα ξανθό αγόρι με αυστηρά γαλάζια μάτια. Στέκει και κοιτάζει. Τίποτα άλλο. Μόνο μια τα παιδιά σωπαίνουν. Κατεβάζουν τα ξύλινα σπαθιά τους. Η βροχή σταματάει. Λίγος ήλιος χρυσίζει τα μαλλιά του. Μην ήταν τούτο το 12χρονο παιδί που διώχνει τους εμπόρους από το σπίτι του πατέρα του. Κι ο άλλος, μην ήταν ο πατέρας του. Να τον, που προχωρεί χαμογελώντας. Τα χέρια μου ζεσταίνονται. Μέσα στους λάκκους με τα βρόχινα νερά φαίνονται να περνάνε ήσυχα τα σύννεφα και κάπου κάπου ένα κομμάτι ουρανός πολύ γαλάζιος. Πεινάω. Θα είναι όμορφο λίγο ζεστό φαΐ πάνω σε ένα τραπέζι στρωμένο με καθαρό τραπεζομάντιλο, άσπρο, με γαλάζια τετράγωνα και με δύο μαχαιροπύρουνα, το ένα αντίκριστο άλλο. Χωρίς συντροφιά. Αυτές τις μέρες που ξαστερώνει ο ουρανός και ο ορίζοντας γίνεται ένα τελάρο με τεζαρισμένο ατλάζι για να κεντήσουν οι όμορφες σιωπηλές γυναίκες πάνω του πολλά λουλούδια με τριανταφυλιές κλωστές, λαχτάρισα κι εγώ να κάνω μια επίσκεψη κάπου, σε κάποια φιλική οικογένεια που μένει σε ένα άσπρο σπιτάκι ανάμεσα στα δέντρα εδώ κοντά σε κάποιο προάστιο της Αθήνας. Θα μου προσφέρουν έξω στο ύπαιθρο δροσερό νερό από το πηγάδι και ένα κουταλάκι γλυκό μαστίχα. Βλέπω κιόλας τον ήλιο να αστράφτει στο νερό του ποτηριού και μέσα από την ανοιχτή πόρτα παρατηρώ την τάξη και την μπάστρα του σπιτιού και το μεγάλο καθρέφτη που δείχνει ένα μικρό φωτεινό κομμάτι εξοχής απομονωμένο και καρφωμένο μέσα στο νίσιο και την ησυχία της μεγάλης κάμαρας ενώ έξω τα πουλιά ξελαριγκιάζονται ξετρελαμένα. Μ' αρέσει τόσο ετούτο το ίδιο το τοπίο να το κοιτάζω από την πόρτα μεταφερμένο στη σιωπή του καθρέφτη σαν ένα έργο τέχνης που εγώ το πρωτόδα ή μάλλον εγώ το φτιάξα και το έχω ακόμη αδημοσίευτο. Τότε
θα αρχίσω να τους μιλώ με σιγανή φωνή και μικρές παύσεις για το πώς μεγαλώνει ένα λουλούδι, πώς ανοίγεται, ξεδιπλώνεται και χασμουριέται ένα αγουροξυπνημένο ροδοπέταλο. Ύστερα θα σοπάσω πολύ και θα φέρω την παλάμη στα μάτια μου. Μα πάλι σε λίγο θα θυμηθώ πως είμαι ο αρίωστος. Θα βγάλω από την τσέπη μου ένα μεγάλο ζαρωμένο μαντίλι και θα φυσήξω δυνατά τη μύτη μου, μη και με περάσουν για κανένα ρομαντικό γαζοπούλι. Έτσι καλέ μου αρίωστε. Έτσι αντιστρέφεις πάντα τα όμορφα. Έτσι αντιστρέφεις και τα δυστυχισμένα. Κι άσε τους άλλους να γελάνε. Αυτό δεν θέλεις. Αυτό. Και λίγο το έχεις. Λίγο. Το κουδούνι του άδειου σπιτιού. Να που άδειασε το πλαϊνό σπίτι. Πηγαίνουνε να παραθερήσουν. Από το παράθυρό μου είδα τις βαλίτσες και τα μπαούλα να φορτώνονται στο μεγάλο αυτοκίνητο. Ένα τετζέρι έλαμπε στο πεζοδρόμιο. Τα παιδιά βιάζονταν. Η κυρία κάπως χλωμή και νευρική. Η υπηρέτρια ζωηρή, με κόκκινο φόρεμα, χτενισμένη με το ψηλό μέρος της τσατσάρας. Μια μυρωδιά από κομμένους σπάγκους και βιαστικό καφέ. Ύστερα τίποτα. Τώρα το σπίτι είναι δικό μου. Λέω το βράδυ να πάω να χτυπήσω το κουδούνι αυτής της πόρτας. Ο ήχος του κουδουνιού θα περπατήσει μέσα στον άδειο διάδρομο όπου κρέμεται ένα σκονισμένο καπέλο και ένα σταχτή σακάκι. Θα σημάνει πιο επίμονα πάνω από τη μικρή πόρτα της κουζίνας. Μέσα στον παλιό καθρέφτη, ο ήχος φαίνεται σαν ένα στρογγυλό κουμπί πανοφοριού. Στη βορεινή κάμαρα είναι ένα ξέστορτο κρεβάτι και ένα ποντίκι κάτω από το κρεβάτι. Στην τελευταία κάμαρα, στο βάθος που είναι εντελώς γυμνή, κοιμούνται πάνω σε ξύλινους πάγκους δύο γυναίκες. Δεν σαλεύουν καθόλου ακούγοντας το κουδούνι. Στο μέτωπό τους σεριανάει αργά από μία αράχνη, πλέκοντας προσεκτικά το δίχτυ της ανάμεσα στην προεξοχή των φρυδιών και της μύτης. Βέβαια εκείνοι που παραθερίζουν τώρα δεν έχουν ιδέα τι γίνεται εδώ μέσα. Χτυπώ ακόμη μια φορά το κουδούνι και ετοιμάζομαι να φύγω. Τότε η πόρτα ανοίγει. Ένας ηλικιωμένος κύριος με σκούρες πιτζάμες. «Τι θέλετε κύριε?» με ρωτάει. Κρατάει στα αριστερό του χέρι την αλατιέρα. Με το δεξί του παίρνει πρέζες αλάτι και τις ρίχνει στα δύο σκαλοπάτια. «Ήθελα λίγο αλάτι», λέω. Αυτός κλείνει την πόρτα. Αϊπνία. Με διάλεξαν και μένα για μέλος της Επιτροπής που θα παρουσιαστεί αύριο στον Υπουργό να διεκδικήσει 8ωρο και αύξηση αποδοχών. Μου ανέθεσαν μάλιστα να μιλήσω εγώ. «Αρίωστε», μου είπαν, «εσύ που είσαι σοφός, θα τα εκθέσεις όλα ωραία και παστρικά». Πώς να αρνηθώ λοιπόν? Όλη τη νύχτα βασανίζομαι να σχηματίσω μια φράση της προκοπής. «Κύριε Υπουργέ», λέω. Τίποτα άλλο. Και αλήθεια, πώς προσφωνούν έναν υπουργό? «Κύριο, εξοχότατο, μεγαλειότατο, σεβασμιότατο». Ποτές μου δεν είδα έναν υπουργό, εξών σε φωτογραφίες στις εφημερίδες. Μα αυτές είναι διορθωμένες. Πάντως θα πρέπει να έχουν φαρδιά μουτσούνα και γυαλιά. Μέσα στα γυαλιά του βλέπω καθρεφτισμένα μικρογραφικά το παράθυρο, μια γωνία του τραπεζιού και το μελανοδοχείο. Λίγο-λίγο εξαφανίζεται το πρόσωπο, μένουν μόνο τα γυαλιά, κρεμασμένα στον αέρα. Άθελά μου, με μια αδέξια κίνηση του χεριού μου, για να δώσω έμφαση στη φράση πεισματικά ολιγαρκής, αναποδογυρίζω την καλαμαριά, μελανώνω κάτι έγγραφα. Το μελάνι τρέχει στο πάτωμα, λέρωσε το ένα παπούτσι του υπουργού και τη σφυρίχτρα. Εγώ πηδάω από το παράθυρο. Ένα μεγάλο πουλί με πιάνει με το ράμφος του, με κρατάει από το πίσω μέρος του σακακιού. Βαραίνω. Τα κουπιά κόβονται. Το σακάκι μου αδειάζει από μένα, πέφτω στο πεζοδρόμιο. Βλέπω το πουλί να φεύγει ψηλά, ψηλά κρατώντας το σακάκι μου. Λοιπόν δεν σκοτώθηκα. Μόνο που κρυώνω. Εδεσιμότατε κύριε υπουργέ, και οι κουβέρτες φθύρονται. Και έρχονται κάτι μεγάλα πουλιά και τις παίρνουν από το κρεβάτι. Η μία μάλιστα πιάστηκε στο γάτσο του παράθυρου και σκίστηκε ολοσχερός. Γι' αυτό, σεβασμιότατε, το οχτάωρον είναι απαραίτητον. Αχ, αυτό το καταραμένο σοφός. Άξαφνα κάποιος μπαίνει στην κάμαρά μου, ένας συνάδελφος. «Αρίωστε», λέει, «τα αιτήματά μας έγιναν δεκτά. Δεν υπάρχει πια λόγος να παρουσιαστούμε στον υπουργό». Τυλίγουμε καλά-καλά στις κουβέρτες μου, κλείνω τα μάτια και βρίσκω έναν λόγο τόσο διπλωματικό, τόσο έντονο και ωραίο, με τόσα επιχειρήματα και υπέροχες εκφράσεις. Πού θα πω τώρα το λόγο μου? Κρίμας που γίνανε δεκτά τα αιτήματά μας. Παραδοχή.
Η βραδιά είναι συμμαζεμένη και αμίλητη, σαν ένα μαυροφορεμένο κορίτσι που κάθεται στον ξύλινο πάγκο του διανυκτερεύοντος φαρμακείου και κρύβει τα πόδια της με τα τρύπια παπούτσια κάτω από τον πάγκο. Περιμένει εκεί σιωπηλή, να ετοιμαστεί το φάρμακο για το μικρό της αδελφό. Στριφογυρνάει τα μάτια της στα ράφια με τα λογής-λογής μπουκάλια. Όλα τα μπουκάλια είναι καλά σφραγισμένα σαν στόματα που δεν θέλουν να απαντήσουν, σαν στόματα που δεν έχουν τίποτα να πούν, σαν στόματα που κρύβουν κάτι πολύ σοβαρό μέσα στο χημικό τους άγνωστο. Γι' αυτό θυμήθηκα που κάποιος συνάδελφος του γραφείου, όχι από τους χειρότερους, μου είπε προχτές κοφτά και δίχως λόγο: «Αρίωστε, είσαι ένας ψευτοπροοδευτικός διανοούμενος και τίποτα άλλο». Ψευτοπροοδευτικός. Στην αρχή οργίστηκα. Δεν μίλησα. Ύστερα λίγο-λίγο το χώνεψα. Δεν είμαι πια θυμωμένος, ούτε καν λυπημένος. Τι άλλο θα μπορούσε να είμαι. Χτυπάω τον ώμο μου και λέω: «Αρίωστε, είσαι ένας φτωχός ψευτοπροοδευτικός διανοούμενος. Θα πρέπει βέβαια να σβηστεί εκείνο το ψευτό». Χαμογελάω το χαμογελό μου, το δικό μου χαμόγελο. Μα από πού βγαίνει τούτο το φως από μέσα μου? Αν να μπορούσα να το δώσω. Δεν θα ήθελα πια τίποτα άλλο. Κλειδώνω από μέσα την πόρτα μου. Ζαρώνω στη γωνιά μου. Σκέφτομαι ένα δρόμο πολύ φαρδί με πολύ ήλιο που εγώ δεν θα τον περπατήσω. Δεν πειράζει. Φτάνει να προφτάσω να δώσω αυτό το φως. Φτάνει να μπορέσω. Τι άλλο είναι ένα λαμπιόνι μέσα στη νύχτα παρά ένα γυάλινο κλουβί που μέσα του κάθεται ένα καναρίνι και συλλογιέται? Γι' αυτό άμα κλείνω το διακόπτη είναι σαν να ανοίγω μια πορτίτσα κλουβιού και νιώθω να φεύγει από το παράθυρο ένα κίτρινο πουλί προς τον ελεύθερο αέρα. Τότε και τα έπιπλα της κάμαράς μου που το φως τα κλείδωνε στο σχήμα τους ελευθερώνονται και περπατάνε αθόρυβα σαν ήμερα ζώα και εγώ ελευθερωμένος από τα πράγματα ανοίγω την πόρτα του γυάλινου κλουβιού, μπαίνω μέσα μου και γίνομαι φως. Φωτίζομαι, φωτίζω, δίνω σχήματα σε άλλα πράγματα. Σύννεφα, σκιές, αέρες, ήχους, στο νερό, στο νεύμα, στο κενό. Μια δαχτυλίθρα φαίνεται στη λίμνη όπου επιπλέουν κουκουνάρια και φύλλα. Μια χελώνα γίνεται τρένο φορτωμένο καρέκλες και κυκλαδίτικα ειδόλια. Ένα κορίτσι με κίτρινο φόρεμα κάθεται στο φωτισμένο κάδρο του παραθύρου και μου γνέφει. Όμως εγώ δεν βγαίνω από το γυάλινο κλουβί μου. Μόνο που αρχίζω να κελαϊδάω και το ακούω. Ίσως μ' ακούει και εκείνο το κορίτσι. Αν μ' άκουγες κι εσύ, θα ήταν πολύ ελαφρότερο στου ώμου σου το τσουβάλι με τις πέτρες. Μπορεί μάλιστα να σου φύτρωναν δύο φτερούγες. Πού ξέρεις. Ένα καλοκαιριάτικο βράδυ στην πόλη. Σίγουρα θα είχαν περάσει έτσι κι άλλα καλοκαίρια, μα δεν το είχα προσέξει. Τι λέγαμε τότε, ούτε που ξέρω και ούτε που με νοιάζει να ξέρω. Ανεβοκατεβάσματα σε σκάλες υπουργείων, ο χαρτοφύλακας διαρκώς κάτω από τη μασχάλη, σκόνη και λίγδα στα μαλλιά, ψίχουλα στις τσέπες, γυναίκες που αγοράζουν τάλκ για τα συγκάματα και βερνίκι για τα νύχια, στρίμωγμα στο ασανσέρ με πρόσωπα γεμάτα υδρότα και καπνό, στατιστικές, λογάριθμοι και κάποτε μια παύση, ένα άνοιγμα και ένα παλιό θαλασσινό τραγούδι ξεχασμένο. Απόψε που βγήκα από το γραφείο, σκέφτηκα μονομιάς πως ήταν καλοκαίρι. Και αφηρημένος τράβηξα μες στη βουβή ευθυμία του Σαββατόβραδου προς τη λαϊκή συνοικία όπου μένω. Δεν πήρα το τραμ. Κάνω τον περίπατό μου αργά, στοχαστικά, με συντροφιά μου εμένα. Εδώ τα σπίτια είναι χαμηλά και αραιά. Δεν σου κρύβουν τα αστέρια. Που και που κάποιο γεράνι σε ένα παράθυρο, λίγος βασιλικός και το μητρικό εσωτερικό των φτωχών δωματίων με τις λάμπες πετρελαίου. Ξαφνικά θυμήθηκα τη γάτα μου. Κλεισμένη στην κάμαρά μου που θα με περίμενε πίσω από την πόρτα, τάχυνα το βήμα. Μπήκα σε μια μικρή ταβέρνα και ζήτησα να μου τη λήξουν σε ένα χαρτί λίγα ψαροκόκαλα. Μα ύστερα θυμήθηκα πως η γάτα μου, τουλάχιστον πριν 4 μήνες, είχε πεθάνει. Ακούμπησα το δεματάκι σε ένα πεζούλι και έφυγα σιωπηλά, σαν ένοχος, μα και με μια απέραντη τρυφερότητα για τη λύπη μου. Ίσως μια άλλη γάτα να σκίσει την εφημερίδα και να χαρεί τα ψαροκόκαλα σαν να ήταν δική μου. Γι' αυτό μόλις φτάνω στο σπίτι μου, βγαίνω κατευθείαν στον κυπάκο μου να κόψω 2 τριαντάφυλλα να τα βάλω στο ανθογιάλι πάνω από τα χαρτιά μου. Εκείνη τη στιγμή μια γάτα τρίβεται στα πόδια μου. Σκύβω και τη χαϊδεύω. Δεν φεύγει. Είναι άσπρη,
Μαλακιά σαμπούπουλο, τη σηκώνω στα χέρια μου μαζί με τα τριαντάφυλλα και μπαίνω στην κάμαρά μου. Απόψε θα έχω κάποιον να μοιραστώ το φτωχικό μου δείπνο. Και είναι καλοκαίρι. Είμαι βέβαιος τώρα πως είναι καλοκαίρι. Και έχει και φεγγάρι. Ένα νούμερο και ένα άλλο. Παρακολουθώ μια απογευματινή παράσταση σε ένα υπαίθριο λαϊκό θέατρο. Τα φώτα της σκηνής ανακατεύονται με το φως του απογεύματος, δίνοντας ένα υποκίτρινο χρώμα στον αέρα. Μυρίζει κάτι σαν περασμένη αρρώστια και λεμόνι. Έξω από τη μάντρα του θεάτρου ακούγεται μια μοτοσικλέτα που χάνεται μακριά στη συνοικία σε ένα δρόμο γεμάτο σκόνη. Στη σκηνή παίζεται ένα νούμερο σατυρικό. Ένας άντρακλασσος εκεί πάνω ακίζεται ντυμένος γυναίκα. Οι θεατές διασκεδάζουν τρομερά, το ίδιο κι εγώ. Κάθε χειρονομία του θεατρίνου γίνεται ένα γυάλινο ποτήρι που πέφτει από το δίσκο και κυλάει στο πάτωμα. Εμείς προσέχουμε το ποτήρι με ένταση. Γινόμαστε εμείς ένα ποτήρι που κυλάει κουδουνίζοντας το πάτωμα. Θα σπάσει, να το. Όχι, δεν έσπασε. Το γέλιο ξεσπάει δυνατότερο, δεν έσπασε. Δεν σπάσαμε, κυλάμε χάμου γυάλινη. Πλάι μου κάποιος γελάει με τέτοιο θόρυβο που αρχίζω πια να τον υποψιάζομαι. Τον παρατηρώ, καταλαβαίνω. Γελάει για να τιμωρήσει το θηλυκό μέρος του εαυτού του, ενώ παροτρύνει το άλλο μέρος, το αρσενικό. Η φυσιογνωμία του είναι αντρική, αυστηρά αντρική. Όμως το χέρι του που τεινάζει το τσιγάρο, ένα χέρι με μακριά λεπτά δάχτυλα, σχεδιάζει μέσα στον καπνό το προφίλ μιας γυναίκας. Τώρα χειροκροτάει πιο δυνατά από όσο επιτρέπουν τα χέρια του. Το γέλιο του δυναμώνει. Γελώ κι εγώ. Ακούω, ναι, κι εγώ δυνατά. Κοιτάζω ύποπτα γύρω μου. Τι να κάνω, να μη γελώ. Θα μ' ακούσουνε γύρω μου να γελώ. Ίσως πλάι μου να βρίσκεται κάποιος που με παρατηρεί, καταλογίζοντάς μου όσα εγώ στο προηγούμενο. Κοιτώ τα δάχτυλά μου. Μακριά και πιο λεπτά από του άλλου. Σηκώνομαι να φύγω. Πίσω από τη ράχη μου ξεσπάει πολύ βούο το γέλιο του κόσμου. Μη και γελάνε μαζί μου. Αρίος τελέω, γίνε ψύχρεμος. Φανού σοβαρός. Ζάρωσε δυνατά τα φρύδια και στρίψε το κεφάλι σου να βεβαιωθείς. Επιτέλους γυρίζω το κεφάλι μου. Όλοι γελούν στραμμένοι στη σκηνή. Κανένας λοιπόν δεν με πρόσεξε. Κάθομαι πάλι σε ένα τελευταίο κάθισμα. Δεν έχω όρεξη να γελάσω πια. Δεν βλέπω. Συλλογέμαι το γυροτηρεσία με τα θάνατον ανάμεσα στους εύθυμους και άδικους θεούς. Ακούω τον ήχο ενός ποτηριού που γλιστράει από το δίσκο και σπάει. Είμαι αυτός που πέφτει από το δίσκο και μαζί αυτός που μαζεύει από το πάτωμα τα σπασμένα γυαλιά μην τα πατήσουν οι άλλοι. Εγώ, ο αρίωστος ο προσεκτικός. Ξύπνημα μετά την πυρκαγιά. Ονειρό ήταν. Σεισμός, πυρκαγιά. Ολάκερη η πόλη καιγόταν. Πόρτες, παράθυρα λαμπάδιαζαν. Άνθρωποι πηδούσαν από τις ταράτσες σαν αλεξιπτωτιστές. Φωνές ταλαντεύονταν σαν ακροβάτες πάνω σε πύρινα σκοινιά. Καμένη τείχη, ολόμαυρη, τόξα γεφυριών διαγράφονταν πάνω στις φλόγες και διαλύονταν σε μεγάλα κομμάτια ή γκρεμίζονταν πέτρα-πέτρα. Χρώματα πορφυρά, μαυιά πορτοκαλιά αποθεώνονταν πίσω από τις καμένες πόρτες των μεγάρων, τραπεζών, θεάτρων. Η κάπνα ανέβαζε ψηλά φλεγόμενες τέντες, τις άφηνε για λίγο μετέωρες και ύστερα σβήναν. Ένα σκυλί με τρίχωμα τσουρουφλισμένο πέρασε στο δρόμο. Ένα μαύρο πουλί καθόταν στη ράχη του με κλειστά μάτια και το σκυλί δεν το ήξερε. Μόνο ένα εργοστάσιο σταχτή απομένει ολόρθο, με το τεράστιο φουγάρο του υψωμένο με στις εκρήξεις των λάμψεων σαν κάτι να θέλει να συγκρίνει. Όλοι οι γείτονες έξω στο δρόμο, κανένας δεν έπαθε τίποτα. Μια και ζούμε, δε βαριέσαι για τα σπίτια, τα έπιπλα και τις κουβέρτες. Όλοι, εχθροί και φίλοι, κουβεντιάζουμε μονιασμένοι. Όχι, κανένας δεν είναι εχθρός. Όμορφο θέαμα αλήθεια, ένα μικρό κορίτσι περνάει με το μπουγαλάκι του στο χέρι. Ένα βρέφος κλαψουρίζει ευχάριστα, ανασένουμε. Φιλιώνω ακόμη και με εκείνον τον Λουδοβίκο Αρίωστο. Μοιράζουμε ήσυχα μαζί του το όνομά μου σαν μια φέτα ζεστό ψωμί. Δίνω ακόμη φιλικά το χέρι μου στο διευθυντή μου. Αυτός ο δύστυχος θα χάσε τα πιο πολλά. Προχτές κιόλας είχε αγοράσει κάτι περίφημες δαντελένιες κουρτίνες. Πολύ ωραία φαντάζομαι θα φαίνονταν η πυρκαγιά πίσω από αυτές τις κουρτίνες σαν χρυσοπόρφυρο αραβούργημα. Και βέβαια που θα λαμπάδιαζαν ακόμη πιο ωραία, χορεύοντας ανάλαφρα το χορό της φωτιάς του Ντεφάλια. Οι πυροσβέστες,
που ανέβαιναν πανύψηλες σκάλες, τεινάζοντας μαλαματένιους και ρόδινους πίδακες, βγάζουν τώρα τα κράνη τους και σκουπίζουν με το ανάστροφο χέρι το ιδρωμένο κουτελό τους. Πιο εκεί, τα μεγάλα αυτοκίνητα του πυροσβεστικού λόχου στέκονται σίγουρα πάνω από τον τετράγωνο ίσκιο τους που χαράζεται στη λαμπερή ακόμη άσφαλτο. Δυο χεροδύναμοι καλοδεμένοι πυροσβέστες ανοίγουν τα σκέλια τους και κατουράνε, ολόκληροι απορροφημένοι από τη δύναμή τους. Και βέβαια τα παιδιά που θα γεννηθούν αύριο δεν πρόκειται να μας μοιάσουν, ούτε να μας θυμούνται. Οι ατμοί της νύχτας αρχίζουν να γαλανίζουν. Ξημερώνει. Ξύπνησα. Άπλετο φως μπαίνει από το παράθυρο. Πλημμυράει η κάμαρά μου. Ο ήλιος, σαν άλλος πυροσβέστης, ακούμπησε στο χαμηλό περβάζι μου το χρυσό του κράνος. Το εισιτήριό μου. Μεγάλη συστολή με κυριεύει την άνοιξη. Μια τρεμούλα χαρούμενη και φόβος. Ναι, φόβος. Μπαίνω μέσα στο φως σαν να μπαίνω σε ξένο σπίτι και σκουπίζω προσεκτικά τα παπούτσια μου μη κελερώσω το γυαλιστερό πάτωμα που μόλις το παρκετάρανε δύο πρόσχαρες καλοδεμένες κοπέλες, η μία με κόκκινο και η άλλη με κίτρινο φόρεμα. Η διάδρομη είναι πολύ μεγάλη, με στενό μακρά παράθυρα, μαρμάρινες κολόνες, ολοτζάμια και καθρέφτες. Στη μια γωνιά μια παλιά βελουδένια πολυθρόνα καφετιά και πάνω της ένα μικρό ανοιχτό βιβλίο. Κάνω πως δεν το βλέπω. Ίσως γι' αυτό διστάζω, ίσως γιατί τα δέντρα που είναι πολύ πράσινα δεν τα φύτεψα εγώ. Μα το πράσινο το περίμενα. Και πιότερο μάλιστα από τους άλλους, παρακολουθούσα κάτι μικρές νότες που μπαίναν στο τραγούδι των πουλιών και την πογιά του παραθυρόφυλλου που έσκαγε και ξεφλούδιζε. Βέβαια, που δεν ήξερα να φυτεύω δέντρα. Μα όχι, έχω και εγώ φυτέψει μια τριανταφυλιά. Κόβω ένα τριαντάφυλλο και το δείχνω στον εισπράκτορα του εξοχικού τρένου. Να μπω, του λέω. Αυτός, δηλαδή ο εισπράκτορας, κουνάει το γερό καλοσυνά το κεφάλι του. Έμπα, μου λέει. Κατεβαίνω στην ακροθαλασσιά. Κοιτάω τους ανθρώπους ίσα στα μάτια. Λίγο πιο κάτω περνάει μια εργατική διαδήλωση. Χώνουμε ανάμεσά τους και φωνάζω ζήτω. Κάποιος πλάι μου με τραγιάσκα, όμορφος πολύ και πολύ σοβαρός, με κοιτάζει κάπως παράξενα. Χαμηλώνω τα μάτια. Τα χέρια του είναι πολύ φαρδιά, σαν δύο πελοπόννησες. Σηκώνω πάλι αργά τα μάτια μου, ταυτόχρονα με το δεξί μου χέρι, του δείχνω το τριαντάφυλλό μου. Αυτός αναπίθεται τότε, συγκατανεύει, ίσως με κάποια επιείκεια και γίνεται πιο όμορφος. Πάμε μαζί κάτω από τον ήλιο, δεν ξέρω πού, κάνει ζέστη και βγάζω το σακάκι μου. Ο φωτογράφος μου. Να, πάλι τούτος ο φωτογράφος με παίρνει το κατόπι. Στην αρχή ήταν κάπως διασκεδαστικό, με κολάκευε κιόλας, που ένας άνθρωπος με παρακολουθούσε και κατάγραφε την κάθε μου κίνηση και χειρονομία. Ένας άνθρωπος μάλιστα τόσο διακριτικός, συμπαθητικός και τόσο ευγενικά προσεκτικός. Μα σε λίγο άρχισε να με ενοχλεί. Είχα να κάνω ορισμένα πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα βλέπει κανένας. Και αυτός να σου τον, τη στιγμή που παίρνα μια στάση όχι και τόσο σεμνή, τρακ και φωτογραφία μου έτοιμη. Αυτό πια μου στερούσε κάθε ελευθερία και το χειρότερο κάθε φυσικότητα. Μετρούσα τα βήματά μου, το άνοιγμα του στόματός μου, τον τρόπο που ξεκούμπωνα κάθε κουμπί. Άλλωστε και αυτός γινόταν όλο και λιγότερο διακριτικός. Έπαιρνε το θάρρος να επεμβαίνει με το γούστο του, να μου υποδείχνει αυτή ή την άλλη στάση, τάχα πιο αισθητική. Την ώρα π.χ. που έπινα τον καφέ μου, ύστερα από μια ξάγρυπνη νύχτα, ή την ώρα που πλάγιαζα να κοιμηθώ, ξεθεωμένος από την ολοήμερη πόζα, να σου τον πάλι. Αρίωστε, έλεγε, όχι κύριε αρίωστε όπως στην αρχή, λίγο πιο λοξά το κεφάλι σου, λίγο πιο πάνω το δεξί σου πόδι και ούτω καθεξής. Με είχε νομίσει για κάποια τρανή προσωπικότητα που ταξιδεύει incognito και δεν εννοούσε να αφήσει κανένα μου κάμωμα χωρίς να το αποθανατήσει. Φταίω βέβαια κι εγώ που του ενίσχυσα αυτή την ιδέα, ποτέ αφήνοντας να πέσει από το χέρι μου ένα απόκομα εφημερίδας που έγραφε για τον Λουδοβίκο Αρίωστο, το διπλωματικό πράκτορα του καρδιναλίου Ιπολίτου της Έστης και για το έπος του ο μενόμενος Ορλάνδος, πότε βγάζοντας από τη μέσα τσέπη του σακακιού μου δήθεν με τρόπο ένα χρωματιστό φτερό που το χαμαδίσει από τα παγόνια του βασιλικού κήπου. Μα τώρα κατάντησε αφόρητος. Δεν μπορώ να ζω διαρκώς κάτω από το φακό του, σαν κάτω από το πελώριο αντιαισθητικό μάτι ενός θεού ζωγραφισμένου στο θόλο μιας σύγχρονης εκκλησίας. Πρέπει να τον ξεφορτωθώ οπωσδήποτε. Αρχίζω να παίρνω τις πιο εξωφρενικές στάσεις. Να γδύνομαι μπροστά στα μάτια του, να σχημονώ, να πέφτω από γκάφα σε γκάφα, ελπίζοντας πως επιτέλους θα με παρατήσει. Αυτός τρακ. Τη δουλειά του. Σήμερα του δώσα την ευκαιρία να με φωτογραφίσει
Αδύνατο να ομολογήσω πως. Και αυτός ο ηλίθιος είμαι βέβαιος πως κάτω από τούτη τη φωτογραφία θα έβαλε για τίτλο «Πώς προσεύχονται οι Ινδοί του Αγκραούντ». Και αν τη δημοσιεύσει κάποτε, όλη τη νύχτα δεν μπορώ να κλείσω μάτι. 11, 12, 1, 2, λες να με λιθοβολήσουν. 2,5, 3, 3 και 4, σηκώνομαι. Πηγαίνω κατευθείαν στο εργαστήρι του, σκοτάδι. Βγάζω τα παπούτσια μου, ανεβαίνω τη σκάλα. Ησυχία. Θα κοιμάται. Μπαίνω στο εργαστήρι. Η γυάλινη στέγη μου φέγγει αρκετά ερημιά, ούτε ψυχή ούτε ήχος. Μόνο στη μέση η μεγάλη φωτογραφική μηχανή σκεπασμένη ολόκληρη με μαύρο πανί. Επιτέλους. Να και οι φωτογραφίες μου σκόρπιες στο τραπέζι και στο πάτωμα. Απλώνω το χέρι μου. Τρακ. Ένα πελώριο τρακ σαν να γκρεμίζεται ο κόσμος στη ράχη μου. Μέσα στο μαύρο πανί ήταν εκείνος. Κι εγώ ένας κλέφτης που πάει να κλέψει και να σκοτώσει τον εαυτό του. Σουριάζομαι. Ένα χέρι μου ανασηκώνει το κεφάλι μου, δίνει ένα ποτήρι νερό, με φυλάει στο μέτωπο, του αγκαλιάζω τα πόδια και κλαίω. «Εσύ είσαι», ψιθυρίζω. «Ναι, εγώ», μου λέει. Μου χαϊδεύει τα χέρια. «Είσαι ο μόνος μου φίλος», του λέω. «Και εσύ», μου λέει. Με καθίζει στο μικρό καναπέ, ανάβει το φως. Κοιτάμε μαζί τις φωτογραφίες. «Είναι όμορφες», λέω. «Ναι», λέει. «Να τις κάψουμε», λέω. «Να τις κάψουμε», λέει. «Ευχαριστώ», του λέω. Σωπαίνουμε. Κοιτάμε τις φωτογραφίες και άλλες. Από την αρχή ως την τελευταία της μεγάλης κλοπής. «Είναι όμορφες όμως», του λέω. «Αλήθεια όμορφες», λέει. «Να τις κρατήσουμε, μα να μην τις δημοσιεύσουμε». «Να μην τις δημοσιεύσουμε». Σωπαίνουμε. Ένα μικρό ποντίκι περνάει τείχο-τείχο. «Μα είναι όμορφες», λέω. «Να μην τις δει κανείς». «Να μην τις δει». Νιώθω πολύ κουρασμένος από την αγρύπνια και την προσπάθεια. Κλείνω τα μάτια. Τον ακούω να μαζεύει τις φωτογραφίες. Και άξαφνα το τρίξιμο ενός σπίρτου. Τεινάζομαι. Μη φωνάζω. Του πιάνω τα χέρια. Μπερδεύομαι στα πόδια της φωτογραφικής μηχανής. Το μαύρο πανί με τη λίγη. Απέναντι ο καθρέφτης. Βλέπω. Ένας ωραίος μοναχός με μακρύ ράσο. «Τώρα», του λέω, «έτσι». Ο φωτογράφος μου έχει χαθεί. Παίρνω τη θέση του. Φωτογραφίζω τον καθρέφτη. Ο καθρέφτης είναι άδειος.